πίσω του θαύματος τη βλέπει. Τα ευλογημένα αυτά έντομα οι μέλισσες τι είχαν κάνει? Είχαν φτιάξει μία μικρή Αγία Τράπεζα, μία μικρή εκκλησούλα, μέσα μία Αγία Τράπεζα και επάνω στην Αγία Τράπεζα ένα Άγιον Δισκοπότηρον και είχα τοποθετήσει μέσα την Θεία Κοινωνία. Αυτά είναι τα θαύματα της πίστεώς μας. Ο πλανεμένος αναχωρητής, κάποιος αναχωρητής από αμάθεια, πιο πολύ δεν ήθελε να παραδεχτεί πως ο Άγιος Άρτος που μεταλαμβάνουμε είναι το σώμα του Κυρίου. Οι γέροντες της Κήτης όταν το έμαθα τον κάλεσαν και τον κατήχησαν με την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας για τα άχραντα μυστήρια. Εκείνος όμως επέμενε στην πλάνη του. Οι πατέρες τον άφησαν, αλλά προσευχήθηκαν για να τον φωτίσει ο Θεός ώστε να καταλάβει την αλήθεια. Μια Κυριακή ο αναχωρητής συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία από το Άγιο Βήμα του Ναού της Κήτης. Τη στιγμή που ο ιερέας πήρε στα χέρια του το πρόσφορο να το προσκομίσει, ο πλανεμένος μοναχός είδε καταπληκτικό σε ένα βρέφος κραπτωμένο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και ενώ άρχιζε να διαμελίζει τον άρτο, φάνηκε Άγιος Άγγελος πάνω από το θυσιαστήριο κρατώντας στο χέρι του ένα μαχαίρι. Συγχρόνως με τον ιερέα διεμέλυσε και αυτός το θείο βρέφος και έχισε το αίμα του στο Άγιο Ποτήριο. Ο αναχωρητής ταράχθηκε. Μα ύστερα από λίγο όταν πήγε να κοινωνήσει συνέβη κάτι πιο φοβερό. Είδε μέσα στο Άγιο Ποτήριο ανθρώπινη σάρκα βαμμένη στο αίμα. Κλαίγοντας τότε ομολόγησε την πλάνη του και παρακάλεσε τον Κύριο να σκεπάσει με τη χάρη του τα θεία μυστήρια για να τολμήσει και να κοινωνήσει. Πραγματικά μέσα στο Άγιο Ποτήριο είδε πάλι ψωμί και κρασί από τα οποία μετέλαβε ευχαριστώντας τον Θεό. Ο δύσπιστος μοναχός, ο μοναχός πάλευε με λογισμούς αμφιβολίας για αν τα τίμια δώρα είναι πραγματικά σώμα και αίμα Κυρίου ή απλά σύμβολα και τύπου. Και άλλοι μοναχοί που ενημερώθηκαν σχετικά τον κάλεσαν σε μια θεία λειτουργία στη διάρκεια της οποίας προσεύχονταν όλοι θερμά να του δείξει ο Θεός με θαύμα την αλήθεια για να διώξει τους λογισμούς της απιστίας. Μετά την απόλυση ο αδελφός αυτός διηγήθηκε στους άλλους τα εξής. Όταν ο διάκονος ανέβηκε στον άμβονα για να διαβάσει το Ευαγγέλιο, είδα να ανοίγει η στέγη της Εκκλησίας μετά την ευχή της προσκομιδής, είδα να σχίζονται οι ουρανοί, να κατεβαίνει φωτιά από στα τίμια δώρα. Ύστερα παρουσιάστηκε πλήθος αγγέλων και ανάμεσά τους ένα παιδί. Μαζί τους κατέβηκαν και άλλα δύο πρόσωπα με ομορφιά περίγραπτη. Κατόπιν οι άγγελοι στάθηκαν κυκλικά γύρω από την Αγία Τράπεζα, ενώ το βρέφος ενθρονίστηκε πάνω σε αυτήν. Όταν πλησίασαν οι ιερείς για να τεμαχίσουν τον άρτο της προσθέσεως, είδα εκείνα τα δύο πρόσωπα να πιάνουν το παιδί από τα χέρια και τα πόδια και με ένα μαχαίρι να το σφάζουν, χύνοντας το αίμα τους στο Άγιο Ποτήριο. Στη συνέχεια έκοψαν το σώμα τους σε μικρές μερίδες που τις τοποθετούσαν πάνω στα τεμάχια των άρτων. Αμέσως τότε οι άρτε μεταβλήθηκαν και αυτοί σε σάρκα. Στο μεταφόβου Θεού στους αδελφούς που πλησίαζαν προσφερόταν κομμάτια από σάρκα. Μόλις όμως έλεγαν να μην γινόταν άρτος στα χέρια τους. Όταν πλησίασα και εγώ μου δόθηκε σάρκα και δεν μπορούσα να μεταλάβω. Τότε ένιωσα μια φωνή να μου ψιθυρίζει στα αυτή μου. Άνθρωπε, γιατί δεν μεταλαμβάνεις, δεν σου προσφέρεται αυτό ακριβώς που ζήτησες? Λυπήσουμε Κύριε, δεν μπορώ να μεταλάβω σάρκα. Μάθε λοιπόν πως αν μπορούσε ο άνθρωπος να μεταλάβει καθαρή σάρκα, τότε μέσα στο Άγιο Ποτήριο θα υπήρχε σάρκα όπως την είδες εσύ. Επειδή όμως δεν μπορεί να μεταλάβει κάτι τέτοιο, όρισε ο Θεός τους άρτους της προθέσεως. Αν λοιπόν πίστευσες ότι ο αγιασμένος άρτος είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, μετέλαβε αυτό που έχει στα χέρια σου. Πιστεύω Κύριε, απάντησα τότε συντετριμένος. Αμέσως η σάρκα που κρατούσα έγινε πάλι άρτος. Ευχαρίστησα το Θεό και κοινώνησα. Αφού τελείωσε η ιερά μυσταγωγία, είδα να ανοίγει πάλι η σκέπη του ναού και να ανεβαίνουν οι άγγελοι, οι αγγελικές δυνάμεις στον ουρανό. Η Θεόσαρκη Μερίδα. 12 μίλια έξω από τη Δαμασκού ασκήτευε ένας στυλίτης. Κάποτε σκανδαλίστηκε με έναν ιερέα της πόλης για τον οποίο πληροφορήθηκε πως έπεφτε σε σαρκική αμαρτία. Σε λίγες μέρες ο ιερέας αυτός έτυχε να πάει να λειτουργήσει στο μοναστήρι που βρισκόταν και ο στήλος του ασκητή. Την ώρα του κοινωνικού ο στυλίτης κατέβασε ένα καλάθι, το Άγιο Ποτήριο που είχε μαζί του, και μέσα σε αυτό του έβαλαν τα άχραντα μυστήρια. Όταν όμως ανέβασε πάνω τη Θεία Κοινωνία, δίσταζε να μεταλάβει. Έφεραν στο νου την κατηγορία που είχε ακούσει για το λειτουργό ιερέα και συλλογιζόταν. Άραγε είχε αγιαστεί αυτή η μερίδα, επιφύτησε σε αυτή το Άγιο Πνεύμα ή εμπόδιζε τον ερχομό του η αμαρτία του λειτουργού, έτσι όπως είμαι
σκανδαλισμένος με τον ιερέα πρέπει να μεταλάβω ή όχι, ενώ συλλογιζόταν αυτά ο Θεός οικονόμησε να συμβεί κάτι φρικτό για να πληροφορηθεί ο στυλίτης και συνάμα να στηριχτεί κάθε χριστιανική ψυχή. Την ώρα που τεμαχιζόταν το Πανάγιο αίμα πριν τη μετάληψη του λαού, μία μερίδα κύλησε από το δισκάριο και έπεσε στην Αγία Τράπεζα, όπου μεταβλήθηκε σε σάρκα μπροστά στα μάτια όλων όσων βρίσκονταν εκεί. Ο λειτουργός θαμπωμένος δοκίμασε να χουμπίσει και να ψηλαφεί στην Αγία Μερίδα. Μόλις όμως την άγγιξε, εκείνη κόλλησε το στο δάχτυλό του σαν ζωντανή φρεσκοσφαγμένη σάρκα. Και καθώς τράβηξε το χέρι του, υψώθηκε και η Αγία Μερίδα κολλημένη στο δάχτυλο. Αμέσως έσταξαν τρεις σταγόνες αίμα στην Αγία Τράπεζα που πότισαν το πρώτο και δεύτερο κάλυμα και έφτασαν μέχρι το μάρμαρο. Όταν πληροφορήθηκε ο στυλίτης το θαυμαστό γεγονός, μετέλαβε με φόβο και τρόμο την Αγία Μερίδα που του είχαν στείλει και ομολόγησε σε όλους την δυσπιστία του. Όσιος Αναστάσιος ο Σιναήτης που διηγήθηκε τη θαυμαστή αυτή η ιστορία, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του θαύματος. Αξιώθηκε να ειδεί, να αποσκηνήσει και να πάρει μαζί του ένα κομμάτι από τη Θεός Αρχιμερίδα. Κάποτε βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα, όπου συνέντησε ένα δαιμονισμένο. Με αδίσταχτη πίστη του κρέμασε στο λαιμό μέσα σε σακουλάκι την Αγία Μερίδα και σε μερικές μέρες ο ασθενής είχε θεραπευθεί. Η εμφάνιση της Θεοτόκου. Ζούσε στη χώρα των Αλαμανών ένας ιερέας πολύ ενάρετος ο Πελάγιος, που έτρεφε ξεχωριστή ευλάβεια στην υπεραγία Θεοτόκου. Ο διάβολος όμως τον φθόνησε και του έσπηρε λογισμό απιστίας για τη Θεία Κοινωνία. Πώς είναι δυνατόν σκεφτόταν να γίνονται το ψωμί σώμα και το κρασί αίμα Χριστού? Η Αλαμανή ήταν γερμανική φυλή που εμφανίστηκε τον 2ο αιώνα. Από τους λογισμούς αυτούς έπεφτε σε μεγάλη θλίψη, αλλά δεν μπορούσε να συμβουλευτεί κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό πρόσταξε στην ίδια την Παναγία και την παρακάλεσε να τον πληροφορεί σχετικά. Κάποια μέρα λοιπόν, ενώ λειτουργούσε, όταν έφτασε στο εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου, εξαφανίστηκε από το Ειδισκάριο ο Άγιος Άρτος. Ερεύνησε ο Πλελάγιος του γύρω, αλλά δεν τον βρήκε. Παναγία μου, φώναξε τρομαγμένος, γνώριζε ότι για την ολιγοπιστία μου και την αμφιβολία μου με συχάθηκε ο Χριστός και έφυγε από μπροστά μου για να μην κοινωνήσω ανάξιος. Εσύ όμως παρακάλεσέ τον να με συγχωρήσει. Βλέπει τότε μπροστά στην Αγία Τράπεζα την υπερένδοξη Βασίλισσα με το θείο βρέφος στην αγκαλιά να του λέει: αυτό το βρέφος είναι ο ποιητής της Οικουμένης. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτός πέθανε στο Σταυρό για τη σωτηρία του κόσμου και αναστήθηκε. Αυτός που και τώρα καθημερινά συγκαταβαίνει με θαυμαστό τρόπο στο σχήμα του ψωμιού και του κρασιού για την πολλή αγάπη τους ανθρώπους και προσφέρεται σε αυτούς για τον αγιασμό της ψυχής τους. Ψηλάφισε τον λοιπόν και ερεύνησε άφοβα για να διαπιστώσεις ότι πρόκειται για αληθινή θεωρία, ότι είναι σώμα πραγματικό με σάρκα και αίμα καθώς τον γέννησα. Έτσι ακριβώς γίνεται ο άρτος και ο ίνος όταν λειτουργείς. Επειδή όμως η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να φάει σάρκα ομή και να πιει αίμα, γι' αυτό με πάνσοφο τρόπο ο παντοδύναμος Θεός προσφέρεται με τη μορφή του ψωμιού και του κρασιού, ώστε να μπορεί ο καθένας να το μεταλαμβάνει με χαρά και πόθο. Κοινώνησε λοιπόν και εσύ με ευλάβεια και πίστη, γιατί όποιος τον παίρνει μέσα του άξια γίνεται μέτοχος της Θείας Δόξας του. Με αυτά τα λόγια η Δέσποινα απόθεσε το βρέφος στην Αγία Τράπεζα και αφού το προσκύνησε ταπεινά έγινε άφαντη. Τότε ο ιερέας πήρε με φόβο και χαρά στα χέρια του το θείο βρέφος. Το ασπάστηκε ευλαβικά και διαπίστωσε πως ήταν πράγματι ένα ζωντανό βρέφος με αληθινή σάρκα. Ύστερα το ακούμπησε στην Αγία Τράπεζα, έπεσε στη γη και προσευχήθηκε με δάκρυα: πιστεύω Κύριε και ομολογώ πως εσύ είσαι ο Υιός του Θεού που γεννήθηκες από την αϊπάρθενη Μαρία. Σε ευχαριστώ για τη χάρη που αξιώθηκα σήμερα ο ανάξιος και παρακαλώ να μου συγχωρέσεις την παλαιά μου δυσπιστία και τώρα αξίωσέ με να σε κοινωνήσω όχι σαν βρέφος αλλά σαν άρτο. Αφού προσευχήθηκε έτσι με πίστη, σηκώνεται και βλέπει μπροστά του τον Άγιο Άρτο όπως και πριν. Μετέλαβε με ευφροσύνη και συνέχισε σε όλη του τη ζωή να ιερουργεί τα Θεία Μυστήρια με περισσή ευλάβεια. Η οπτασία του Σαρακινού. Ο αμυράς της Συρίας, αμυράς ή αμυράς είναι το αραβικό αμύρ, στρατηγός, μουσουλμάνος ηγεμόνας ή διοικητής μεγάλης επαρχίας. Έστειλε κάποτε τον ανιψιό του στη Διάσπολη για ορισμένες εργασίες. Στην πόλη αυτή ο ανιψιός συνάντησε ένα θαυμάσιο ναό του Αγίου Γεωργίου. Αμέσως πρόσταξε τους υπηρέτες του να μεταφέρουν τα πράγματά του πάνω στα κατηχούμενα του ναού, όπου εγκαταστάθηκε και ο ίδιος. Ύστερα είπε να βάλουν μέσα στο ναό και τις 12 καμήλες του παρά τις διαμαρτύρες και παρακλήσεις των ιερέων. Μόλις όμως οι καμήλες μπήκαν στην εκκλησία έπεσαν στο έδαφος νεκρές, ενώ ο ανιψιός του αμυρά έμεινε να θαυμάζει την ακαταμάχητη δύναμη του Αγίου Γεωργίου.
Την άλλη μέρα, καθώς ο ιερέας τελούσε τη Θεία Λειτουργία ως αρακινός, τον παρακολουθούσε από τα κατηχούμενα. Τότε ο φιλάνθρωπος Θεός του άνοιξε τα μάτια της ψυχής και τι βλέπει? Τον ιερέα να σφάζει ένα μικρό παιδί και να χύνει το αίμα του μέσα στο Άγιο Ποτήριο, ενώ το σώμα του να το κόβει και να το τοποθετεί στο ιερό δισκάριο. Όταν τελείωσε το κοινωνικό, παρατηρούσε ο σαρακινός απορριμμένος τον ιερέα να μεταδίδει στο λαό τις σάρκες και το αίμα του παιδιού. Μετά τη λειτουργία πήρε ο ιερέας τα καλύτερα πρόσφορα και τα πήγε φιλοδόρημα στο σαρακινό. «Τι είναι αυτά?» ρώτησε εκείνος. «Αυτά, αφέντη μου, είναι ψωμιά που προσφέρουν οι πιστοί. Με αυτά λειτουργούμε στην εκκλησία. Από αυτά πήρες και λειτουργήσε σήμερα?» ρώτησε θυμωμένος εκείνος. «Δεν σε είδα εγώ όπου έσφαξες το παιδί και έδωσες τη σάρκα και το αίμα του στο λαό? Νομίζεις πως όλα αυτά δεν τα έβλεπα, κακούργια και φωνιά?» Ο ιερέας τρόμαξε. Δόξασε το Θεό και είπε: «Πιστεύω, αφέντη μου, πως ο Θεός σε έχει κατατάξει στη χωρία των σωζωμένων, αφού σε αξίωσε να δεις τέτοιο φρικτό μυστήριο. Αυτή τη θεωρία ποτέ δεν αξιώθηκα εγώ να τη δω, αλλά βλέπω πάντα μπροστά μου ψωμί και κρασί. Εμείς πιστεύουμε πως ο άρτος και ο ίνος που προσφέρουμε στη λειτουργία μας είναι σώμα και αίμα Χριστού, μα τούτο το θαυμάσιο δεν το βλέπει ο καθένας. Ακούγοντας την εξήγηση ο σαρακινός, θαύμασε και αποφάσισε να γίνει χριστιανός. Βαφτίστηκε, πήγε στο Σινά, έγινε μοναχός και αργότερα επισφράγησε με το μαρτύριό του την ορθόδοξη πίστη του». Ας μιλήσουμε τώρα και για ένα σύγχρονο περιστατικό που έγινε σε μια περιοχή του Πειραιός. Το διηγείται αυτό της Μάρτης ή το εποχή του έτους 1988 ή το οι προηγιασμένες παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο άνθρωπος αυτός επήγαινε και παρακολουθούσε τις θείες λειτουργίες. Ήταν μερικά χρόνια που είχε επιστρέψει συνειδητά στην μετάνοια και είχε γίνει ορθόδοξος χριστιανός. Είχε πάει και με το Πάτριο Ορτολόγιο ύστερα από μια σειρά θαυμάτων που, όπως μας ομολόγησε. Ενώ πήγαινε στην εκκλησία της Ευαγγελιστρίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Καραβά Πειραιός, όπου λειτουργούσε ο αείμνηστος πατήρ Νικόλαος Καλοσκάμης, ένας πολύ ευλαβέστατος ιερεύς, ο άνθρωπος αυτός είχε αμφιβολίες εάν τα προηγιασμένα δώρα έχουν ευλογία, είναι άγια. Και συνέβη το εξής περιστατικό. Ενώ ήταν ανοιχτή η κεντρική είσοδος που βλέπει στην Αγία Τράπεζα, ενώ έκανε προσευχή ο άνθρωπος αυτός και έλεγε τις ευχές ο ιερεύς, στο μέσον περίπου της Θείας Λειτουργίας, ό του θαύματος τι βλέπει? Η τράπεζα γεμίζει από ένα άκτιστο φως. Έλαμψε όλη η Αγία Τράπεζα και ό του θαύματος τι βλέπει? Πιο φωτεινό μέσα στο δισκάριο βλέπει ένα βρέφος. Αυτό το έδειξε ο Θεός για να τους πάσει κάθε αμφιβολία ότι δεν είναι υγειασμένα τα προηγιασμένα Άγια της Αγίας που λέγει ο ιερεύς. Αυτό συνέβη το έτος 1988. Κάποτε στην ίδια εκκλησία μας διηγεί το ίδιος ότι ενώ πλησίαζε η ώρα της Θείας Μεταλήψεως, εκείνος είχε κανόνα να μην μεταλάβει και ο του θαύματος. Κατάλαβε ότι δίπλα του εστέκεται ένας άγγελος. Τον έβλεπε με τα μάτια της ψυχής, όπως περιγράφονται στις εικόνες οι άγγελοι, με δύο σταυροειδές ζώνες, και του λέγει: «Έλα να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου». Και εκείνος κατάλαβε ότι τον μεταλάμβανε ο Άγιος Άγγελος. Και ο του θαύματος αυτό όλο το παρακολουθούσε έκπληκτος ο πατήρ Νικόλαος ο Καλοσκάμης, που σταμάτησε για λίγο και παρακολουθούσε όλη αυτή τη σκηνή. Ο άνθρωπος αυτός μας περιέγραψε κι άλλο ένα θαύμα. Το 1990 είχε πάει στο Άγιον Όρος, στο κελί της μεταμορφώσεως της Αγίας Άνης, που όπως μας είπε είναι ζηλωτής, και είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα υγείας που δεν μπόρεσε να τον κάνει να σηκωθεί στην ολονυχτία της Θείας Μεταμορφώσεως το καλοκαίρι 6 Αυγούστου. Όμως
Ξύπνησε αργά και πήγε στην εκκλησία. Μετέλαβε τον αχράντων μυστηρίων, συντετριμμένος και στεναχωρημένος γιατί δεν πρόλαβε. Και όπως μας διηγείται, ο Κύριος του χάρισε τόση μετάνοια που από τον πόνο και τη συντριβή και τη θλίψη αισθανόταν να χτυπήσει το κεφάλι του στα βράχια από τη μετάνοια που του είχε έρθει. Ήταν δώρο της Θείας Χάριτος, όπως μαρτύρησαν κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι. Όμως όταν κατέβηκε κάτω, έπεσε στο αμάρτημα της οργής. Ο πνευματικός του του είπε να πάει να μεταλάβει. Εκείνος όμως η συνείδησή του δεν τον άφηνε. Ο πνευματικός του είπε να κάνει υπομονή, να κάνει υπακοή και να πάει να μεταλάβει. Όμως πάλι η συνείδησή του τον εμπόδιζε, γιατί είχε οργιστεί με κάποιον άνθρωπο. Όταν όμως πήγε να πλησιάσει στα άχραντα μυστήρια 15 Αυγούστου, συνέβη το εξής συγκλονιστικό. Μόλις πήγε να πλησιάσει, ενώ έκανε προσευχή, όπως μας αποκαλύπτει, να του δείξει ο Κύριος τη συγχώρεση των αμαρτιών για να μπορέσει να κοινωνήσει, την ώρα που έπαιρνε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, καταλαβαίνει ότι πίσω του είναι ένας άγγελος, πολύ ψηλότερος από εκείνον, και του λέει: «Παιδί μου, δεν είσαι άξιος να μεταλάβεις το σώμα και το αίμα και του Κυρίου». Και τον χτύπησε 3 φορές στην πλάτη, έβαλε ο άγγελος το χέρι του κάτω από το στόμα του, επήρε την θεία μετάληψη και ανέβηκε στον ουρανό. Αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα τα λέμε για εκείνους που λένε ότι οι νοημερολογίτες δεν έχουν μυστήρια. Και θα αποκαλύψουμε και άλλα πάρα πολλά για αυτούς τους βλαστήμους, τους αιρετικούς που βρίζουν και βλαστημούν το Άγιο Πνεύμα και λένε ότι οι παλιομερολογίτες ή του Πατρίου δεν έχουν μυστήρια. Εορτάζει 9 Ιουλίου, καταγόταν από την Αντιόχεια και έζησε στα Αποστολικά χρόνια. Νεαρός ακόμα επισκέφθηκε με τους γονείς του τα Ιεροσόλυμα, όπου και βαπτίστηκε. Μετά το θάνατο των γονιών του, απελευθέρωσε τους δούλους του, μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και αφιερώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Με εντολή του Αποστόλου Πέτρου πήγε στη Σικελία, όπου αργότερα αναδείχθηκε σε επίσκοπο Ταυρομενίου. Εκεί, με τον θεόπνευστο λόγο του και τα θαύματά του, τράβηξε πλήθη λαού στην πίστη του Χριστού, ακόμα και τον ηγεμόνα του νησιού Βονιφάτη. Ο τελευταίος, ακούγοντας για τα υπερφυσικά σημεία που έκανε ο Άγιος με τη δύναμη του Κυρίου, πήγε να τον συναντήσει. Τον αντίκρισε ντυμένο την ιερατική του στολή και λουσμένο στο θείο φως. Στη συνέχεια ο Άγιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία σε ένα δωμάτιο του οικίματος, οπότε στο «Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι» του Τρισαγίου Ύμνου άνοιξε θαυματουργικά η στέγη και μία φοβερή αστραπή κατέβηκε πάνω στον ηγεμόνα και την ακολουθία του. Όλοι έπεσαν κάτω έντρομοι. Μετά από αυτά πίστεψαν ολόψυχα στο Χριστό. Πολύ σύντομα χτίστηκε και ο πρώτος χριστιανικός ναός της Σικελίας. Όταν ολοκληρώθηκε ο Άγιος Παγκράτιος, ήρθε να τελέσει την πρώτη Θεία Λειτουργία. Όσοι ήταν τότε μέσα στην εκκλησία έβλεπαν κάτι σαν φωτιά φοβερή, σαν αστραπή εκτυφλωτική και άσβηστη, να φωτίζει όλο το χώρο με τρόπο εξαίσιο. Αλλά παράλληλα συνέβη και κάτι άλλο πιο θαυμαστό. Όταν ο Άγιος τελείωσε την ιερουργία, όλα τα είδωλα των ειδωλολατρικών ναών του Τραυρομενίου έπεσαν από τις θέσεις τους και έγιναν συντρίμμοι. Λίγο καιρό αργότερα ο Άγιος βάφτισε μέσα σε μία μέρα 8.000 άντρες εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Έπειτα θέλησε να τελέσει για αυτούς τη Θεία Λειτουργία. Τη στιγμή που ο Άγιος ύψωνε τα τίμια δώρα, η εκκλησία άνοιξε από πάνω και ένα ουράνιο φως κατέβηκε και τον περιέλουσε. Οι πιστοί τα έχασαν, φοβήθηκαν. Όταν ήρθε η ώρα να κοινωνήσουν, κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει, γιατί έβλεπαν το πρόσωπο του Αγίου αλλοιωμένο και πύρινο. Τότε εκείνος τους είπε: «Ελάτε παιδιά μου, μη φοβάστε. Η φωτιά αυτή δεν καίει, αλλά φωτίζει όσους μεταλαμβάνουν με πίστη το σώμα και αίμα του Κυρίου μας». Έτσι με δέος πλησίασαν οι βαπτισμένοι να κοινωνήσουν, ενώ οι αβάπτιστοι κατηχήθηκαν από τον Άγιο και βαπτίστηκαν μετά από μερικές μέρες. Ουράνιοι φύλακες. Ο φωστήρας οικουμένης ο Ιερός Χρυσόστομος, 4ος αιών, με το διορατικό του χάρισμα είδε πολλές φορές τους Αγίους Αγγέλους να επιτηρούν και να φυλάνε ακατάπαυστα την εκκλησία και μάλιστα την ώρα της ανέμακτης θυσίας. Όταν αρχίζει ο ιερεύς να προσκομίζει,
διηγήθηκε ο Άγιος τους πνευματικούς του φίλους, κατεβαίνουν αμέσως αγγελικές δυνάμεις από τον ουρανό με λαμπρές και θαυμαστές ενδυμασίες. Με πόδια γυμνά και σκυμμένο πρόσωπο περιτριγυρίζουν το Άγιο Θυσιαστήριο και στέκονται εκεί ήσυχοι και σιωπηλοί μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ύστερα σκορπίζονται σε όλο τον ναό, βοηθούν τους κληρικούς που μεταδίδουν στο λαό τα άχρηστα μυστήρια και τους δυναμώνουν στην πίστη. Φλεγόμενοι και μη καταφλεγόμενος. Ήταν η μέρα Κυριακή, ένας επίσκοπος επισκέφθηκε τη συνοδεία του σε κάποιο χωριό. Εκεί αναζήτησε τον εφημέριο και του ζήτησε να τελέσει τη θεία μυσταγωγία. Ο ιερέας ήταν ένας απλός και αγράμματος χωρικός. Από τη στιγμή όμως που στάθηκε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, τον κύκλωσαν πίδινες φλόγες χωρίς όμως να τον καίνε. Έκπληκτος από το θέμα, ο επίσκοπος τον καλεί μετά τη θεία λειτουργία και του λέει: Ευλόγησε με, αξιεδούλα του Θεού. Ο εφημέριος άστησε. Πώς είναι δυνατόν να ευλογηθεί ο επίσκοπος από τον ιερέα, ρώτησε. Δεν είμαι άξιος να ευλογήσω ιερέα που προσκομίζει στο Θεό τα τίμια δώρα, φλεγόμενος από υπερφυσικό πυρ και μη καταφλεγόμενος. Όπως λέει ο Άγιος Απόστολος, το ελάτον υπό του Κρήτανος ευλογείται. Είναι ποτέ δυνατόν να απήντησε ταπεινά ο πρεσβύτερος να τελεί τα φρικτά μυστήρια ο κληρικός χωρίς να περιβάλλεται από θεϊκή φωτιά? Ο επίσκοπος θαύμασε την ψυχική καθαρότητα του ιερέα και την ανεπιτίδευτη συμπεριφορά του και αναχώρησε ωφελημένος. Η πύρινη σκέπη. Στο βίο του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, δεύτερος αιών, αναφέρεται μια εντυπωσιακή εμφάνιση θεϊκής φωτιάς σε ώρα λειτουργίας. Μια Κυριακή λειτουργούσε ο Όσιος με το μαθητή του Δομετιανό. Κάποια στιγμή ο Τερεύωνας, που ήταν πριν σαρακινός και στεκόταν εκεί κοντά, βλέπει να κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό, να απλώνεται πάνω στο θυσιαστήριο σε ένα μεγάλο λευκό ύφασμα και να σκεπάζει το μεγάλο Ευθύμιο και το Δομετιανό. Βλέποντας το εξαίσιο θαύμα, ο Τερεύωνας φοβήθηκε και έκανε πίσω. Η θεϊκή φωτιά διατηρήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος του Τρισαγίου Ύμνου. Εκτός από το μεγάλο Ευθύμιο και το Δομετιανό που βρέθηκαν μέσα στη φωτιά, το θαύμα το είδε και ο μοναχός Γαβρίλιος, που είχε τότε 25 χρόνια στο μοναστήρι και διακρινόταν για την ψυχική του καθαρότητα. Πολλές φορές όταν λειτουργούσε Όσιος Ευθύμιος, έβλεπε Αγίους Αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του. Συχνά επίσης όταν μετέδιδε στους μοναχούς τη Θεία Κοινωνία, έβλεπε άλλους να φωτίζονται και άλλους να κατακρίνονται από αυτήν σαν ανάξη του Θείου Φωτισμού. Γι' αυτό του συνιστούσε πάντοτε προσοχή, δοκιμασία και μετάνοια πριν προσέλθουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άγγελοι σε λειτουργή. Ο Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής, 4ο αιώνα, αξιώθηκε να δει πολλά θεϊκά οράματα μεταφωτισμένα από το Άγιο Πνεύμα μάτια της ψυχής του. Κάποτε σε μια θεία λειτουργία, μόλις ο λειτουργός εκφώνησε ευλογημένη βασιλεία, ο Άγιος είδε φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό και να καλύπτει το Άγιο Θυσιαστήριο και τον ιερέα, χωρίς εκείνος να καταλάβει τίποτα. Αργότερα, όταν άρχισε να ψάλλει το Τρισάγιο Ύμνος από το λαό, 4 άγγελοι κατέβηκαν και έψαλαν μαζί τους. Στον Απόστολο φανερώθηκε ο Μακάριος Παύλος να καθοδηγεί τον αναγνώστη. Στο Αλληλούια, μετά τον Απόστολο, οι φωνές του λαού ανέβηκαν ενωμένες στον ουρανό σαν ένα πύρινο σφιχτοπλεγμένο σκηνή, και στο Ευαγγέλιο κάθε λέξη έβγαινε σαν φλόγα από το στόμα του ιερέα και ψωνόταν στα επουράνια. Λίγο πριν από την είσοδο των τιμίων δώρων, βλέπει ξαφνικά Όσιος να ανοίγει ο ουρανός και να ξεχύνεται μία άρρητη και υπέρκοσμη ευωδία. Άγγελοι κατέβαιναν από ψηλά ψάλλοντας ύμνους και δοξολογίες στον αμνό το Χριστό και Υιό του Θεού, και να παρουσιάστηκε τότε ένα πεντακάθαρο και τρισχαριτωμένο βρέφος. Το κρατούσαν στα χέρια τους άγγελοι που το έφεραν και το απέθεσαν στο Άγιο Δισκάριο όπου βρίσκονταν τα τίμια δώρα. Γύρω του μαζεύτηκαν πλήθος ολόλαμπροι και λευκοφόροι νέοι που ατένιζαν με θαυμασμό και δέος τη θεϊκή του ομορφιά. Ήρθε η στιγμή της μεγάλης εισόδου. Ο λειτουργός πλησίασε για να πάρει στα χέρια του το Άγιο Δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο. Το ύψωσε και το έβαλε πάνω στο κεφάλι τους, σηκώνοντας μαζί τους και το βρέφος. Όταν βγήκαν τα Άγια και ενώ ο λαός έψαλε κατανυχτικά, είδε ο Άγιος Όσιος Αγγέλους να φτερουγίζουν κυκλικά πάνω από το λειτουργό. Δύο χερουβίμ και δύο σεραφείμ προχωρούσαν μπροστά του και πλήθος άλλων αγγέλων τον συνόδευαν, ψάλλοντας με αγαλίαση άρρητους ύμνους. Όταν ο ιερέας έφτασε στην Αγία Τράπεζα και ακούμπησε τα τίμια δώρα, οι άγγελοι τη σκέπασαν με τις φτερούγες τους. Τα δύο χερουβίμ
στάθηκαν στα δεξιά του λειτουργού και τα δύο σεραφείμ στα αριστερά του, χωρίς όμως εκείνος να τα βλέπει. Θεία μυσταγωγία συνεχίστηκε. Είπαν το πιστεύω και έφτασαν στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Ο λειτουργός ευλόγησε και είπε το μεταβάλλον το πνεύμα σου το Αγίο Αμήν, Αμήν, Αμήν. Τότε βλέπει πάλι ο δίκαιος έναν άγγελο να παίρνει μαχαίρι και να σφάζει το βρέφος. Το αίμα του το έσχισε στο Άγιο Ποτήριο, ενώ το σώμα του το τεμάχισε και το τοποθέτησε στο δισκάριο. Ύστερα αποτραβήχθηκε πάλι στη θέση του και στάθηκε σεμνά και βλαβικά. Όταν ο λειτουργός ύψωσε τον Άγιο Άρτο, εκφωνώντας τα Άγια της Αγίας, ενώ ο λαός έψαλε «Εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν», κάποιος από την εκκλησία μας στράφηκε προς τον Άγιο και τον ρώτησε σιγανά «Γιατί Πάτερ ο Ιερέας λέει τα Άγια της Αγίας?» «Γιατί για μας όλους το λέει παιδί μου και σημαίνει «Στα Άγια μέλη του Χριστού να προσέλθει όποιος είναι Άγιος». «Και τι είναι Αγίος είναι η Πάτερ?» ξαναρώτησε ο άλλος που είναι απλοϊκός. «Να, αν είσαι ακόλαστος μην τολμήσεις να γίνεις μέτοχος σε τόσο μεγάλο μυστήριο. Αν έχεις έχθρα με κάποιον μην πλησιάσεις. Αν περιγελάς ή βρεις ή κατακρίνεις τον συνάνθρωπό σου, στάσου μακριά από τη Θεία Κοινωνία. Πρώτα εξέτασε τον εαυτό σου και αν είσαι έτοιμος πλησίας. Αν όμως δεν είσαι φύγε». Στο μεταξύ ο λειτουργός εκφώνησε «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται». Ο Άγιος παρατηρούσε τώρα όσους κοινωνούσαν, άλλον τα πρόσωπα μαύριζαν μόλις έπαιρναν τα Θεία Μυστήρια, ενώ άλλον έλαμπαν σαν τον ήλιο. Οι άγγελοι στέκονταν εκεί κοντά και παρακολουθούσαν με σεβασμό τη μετάληψη. Όταν κοινωνούσε κάποιος ευσεβής του έβαζαν στο κεφάλι ένα στεφάνι. Όταν αντίθετα πλησίαζε κάποιος αμαρτωλός, γύριζαν αλλού το πρόσωπό τους με φανερή αποστροφή. Τότε τα άχρατα μυστήρια σαν να εξαφανίζονταν από την Αγία Λαμπιβίδα, έτσι που ο αμαρτωλός φαινόταν να μην παίρνει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού και έφευγε κατάμαυρο σαν αράπης με την αποδοκιμασία του Κυρίου Διάχυτη στην όψη του. Όταν τελείωσε η λειτουργία ο ιερέας έκανε την κατάλυση, παρουσιάστηκε και πάλι το βρέφος πάνω στα χέρια των Αγίων Αγγέλων. Ξαφνικά η στέγη του ναού σαν να σκίστηκε στα δύο. Από εκεί οι άγγελοι ανέβασαν το παιδί στους ουρανούς με ύμνους και δοξολογίες όπως το είχαν κατεβάσει, ενώ μία υπέροχη ευωδία ξεχύθηκε και πάλι ολόγυρα. Ισοδύναμες αμαρτίες. Οι Δάδες, το σημερινό Κίτιο, ήταν εμπορικό σταθμό στη Κύπρου. Εκεί κοντά βρισκόταν η μονή του Φιλοξένου. Στο μοναστήρι αυτό ζούσε τον 6ο αιώνα ένας μοναχός, ο γέροντας Ισίδωρος, που έκλαιγε ακατάπαυστα με λυγμούς. Σε όποιον τον πλησίαζε και τον παρηγορούσε, ώστε να χαλαρώσει λίγο το πένθος, έλεγε «Είμαι πολύ αμαρτωλός. Δεν υπήρξε άλλος σαν εμένα από τον Αδάμ μέχρι σήμερα. Και μην νομίζετε πως υπερβάλλω. Δεν βρήκα πουθενά σε άνθρωπο αμαρτία σαν αυτή που έκανα εγώ». Και ύστερα διηγόταν την ιστορία του. «Όταν ήμουνα στον κόσμο, είχα γυναίκα χριστιανή και θεοφοβούμενη, ενώ εγώ ανήκα στην αίρεση του Σεπτίμιου Σεβίρου. Μία ημέρα έμαθα πως η γυναίκα μου πήγε να μεταλάβει στη γειτονική εκκλησία. Έτρεξα να την εμποδίσω, αλλά τη βρήκα να έχει κοινωνήσει και να επιστρέφει σπίτι. Αμέσως την έπιασα από το λαιμό και την έκανα ξερά στην Αγία Μερίδα, την οποία πήρα και την πέταξα έξω από το παράθυρο κάτω στο βούρκο. Βλέπω τότε ένα περιστέρι να κατεβαίνει και να παίρνει τη Θεία Κοινωνία. Μετά από δύο μέρες παρουσιάζεται μπροστά μου ένας αράπης ντυμένος με κουρέλια και μου λέει «Εγώ και εσύ καταδικαστήκαμε στην ίδια τιμωρία». «Ποιος είσαι εσύ?» τον ρωτάω. «Εγώ», μου απαντάει, «είμαι εκείνος που ράπησε στο σαγόνι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό τον καιρό του πάθους του». Και αμέσως έγινε άφαντος. Για τούτο λοιπόν κατέληξε ο μοναχός «Δεν μπορώ να σταματήσω το θρήνο». Των θυρών και κλεισμένων, ο Αββάς Ματθίας, ένας από τους Αγίους Πατέρας της Ναητικής Ερήμου, διηγήθηκε τα εξής. «Όταν κοινωνούσα στον Αρανδουλά, φύλαγα την Αγία Κοινωνία στο σκευοφόριο της Εκκλησίας, ασφαλισμένη και κλειδωμένη. Συνήθιζα κάθε Κυριακή να μεταδίδω το δεσποτικό σώμα στους εχμαλώτους της Ερήμου. Πολλές φορές όμως πήγαινα στην Κυριακή στην εκκλησία και έβρισκα το σκευοφόριο ανοιχτό. Λοιπόν μου γι' αυτό το γεγονός και αποφάσισα κάποτε να ασφαλίσω με κερί και σφραγίδα, αφού πρώτα είχαμε τρεις τις Άγιες Μερίδες. Την επόμενη Κυριακή λοιπόν βρήκα ανέπαφη τη σφραγίδα, αλλά ανοίγοντας τον ντουλάπι διαπίστωσα ότι έλειπαν τρεις μερίδες. Άρχισα να με βασανίζουν.
Την άλλη Κυριακή παρουσιάζω στον ύπνο μου τρεις μοναχοί και αφού με ξύπνησα μου είπα: σήκω, είναι ώρα για προσευχή. Ποιοι είστε πατέρες και από πού έρχεστε, τους ρώτησε. Εμείς, μου αποκρίθηκαν, είμαστε οι αμαρτωλοί που ερχόμαστε πολλές φορές και κοινωνάμε. Από εδώ και πέρα μην ασχοληθείς με αυτό το θέμα. Τότε κατάλαβα πως ήταν αναχωρητές και ευχαρίστησα το Θεό που χάρισε στη γενιά μας τέτοιες μαρτυρίες. Διαχειρός Αγγέλου. Ο Όσιος Μακάριος Αλεξανδρινός, 19 Ιανουαρίου, ασκητής και πρεσβύτερος των λεγόμενων κελίων, έστησε με την αγγελική του ζωή τρόπαια κατά των δαιμόνων τα οποία καταγράφει ο Παλάδιος στο Λαυσαϊκό. Σαν ιερέας λειτουργός είχε θαυμαστές εμπειρίες. Ανάμεσα στις άλλες ήταν και εκείνη που είχε σχέση με τον ασκητή Μάρκο. Παρατηρούσαμε προσοχή, αναφέρει ο Όσιος, ότι κάθε φορά που μετέδιδα τη Θεία Κοινωνία στον ασκητή Μάρκο, ποτέ δεν του προσέφερα εγώ ίδιος το δεσποτικό σώμα. Του το προσέφερε ένας άγγελος από την Αγία Τράπεζα. Έβλεπα μπροστά τον καρπό του χεριού του, καθώς μετέδιδε στο μοναχό τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία βλάστησε στάχια στην πόλη Σελεύκεια της Συρίας. Όταν επίσκοπος ήταν ο Διονύσιος έκτος αιών, ζούσε ένας πραγματευτής, πολύ πλούσιος και ευλαβής. Ήταν όμως αιρετικός και πίστευε στα δόγματα του Σεβίρου. Αυτός είχε έναν υπάλληλο που ήταν ορθόδοξος και ακολουθούσε την Αγία και Αποστολική Εκκλησία. Ο ορθόδοξος, σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής, τη Μεγάλη Πέμπτη πήρε τη Θεία Κοινωνία, την τοποθέτησε σε μια μικρή θήκη και την ασφάλισε σε ένα ντουλάπι. Μετά το Πάσχα έφυγε για εμπόριο στην Κωνσταντινούπολη. Ξεχνώντας το ντουλάπι τις δύο μερίδες, είχε όμως αφήσει το κλειδί στο αφεντικό του. Κάποια μέρα ο αιρετικός άνοιξε το ντουλάπι και βρήκε μέσα το κουτί με τις Άγιες Μερίδες. Λυπήθηκε γι' αυτό και δεν ήξερε τι να τις κάνει, γιατί ανήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο ίδιος δεν ήθελε να μεταλάβει από αυτές. Τις άφησε λοιπόν στο ντουλάπι, με τη σκέψη όπου να είναι έρχεται ο υπάλληλος και μεταλαμβάνει. Πέρασε ένας χρόνος. Μόλις ήρθε πάλι Μεγάλη Πέμπτη, αλλά ο υπάλληλος δεν είχε επιστρέψει ακόμα. Το αφεντικό αποφάσισε τότε να κάψει τις μερίδες για να μην μείνουν και δεύτερο χρόνο. Ανοίγει το ντουλάπι και τι να δει. Όλες είχαν βλαστήσει στάχια. Φόβος και τρόμος τον κυρίεψε. Τις πήρε αμέσως και έτρεξε στον επίσκοπο Διονύσιο φωνάζοντας «Το Κύριε ελέησον». Το θαύμα το είδαν όλοι οι Ορθόδοξοι και δόξασαν τον Θεό. Αυτό μάλιστα έγινε αφορμή να πιστέψουν πολλοί και να προσέλθουν στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δικαίω νόμος σου κείται. 10 μίλια από την πόλη Αιγαίες της Κιλικίας, στο χωριό Μάρδαρος, κατοικούσε ένας γέρον Λεβίτης φημισμένος για την αρετή του. Κάποτε όμως οι χωρικοί πήγαν και παραπονέθηκαν στον επίσκοπο Αιγαίων λέγοντας: πάρε αυτό τον ιερέα από το χωριό μας, γιατί μας στεναχωρεί κάθε Κυριακή και τελεί τη Θεία Λειτουργία στις 3 το απόγευμα και δεν τερεί την καθημερωμένη τάξη. Καλεί αμέσως ο επίσκοπος τον εφημέριο και του λέει ιδιαίτερος: γιατί γέροντα κάνεις τέτοιο πράγμα, δεν γνωρίζεις την τάξη της Εκκλησίας μας? Τη γνωρίζω, δέσποτα, και έχεις δίκιο. Αλλά να, τι συμβαίνει. Μετά την νυχτερινή ακολουθία της Κυριακής, κάθομαι κοντά στο Άγιο Θυσιαστήριο, περιμένοντας την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και όταν δω τον παράκλητο να το επισκιάζει, τότε τον αρχίζω τη λειτουργία. Ο επίσκοπος θαύμασε την αρετή του γέροντα και πληροφόρησε σχετικά τους χωρικούς που έφυγαν ειρηνικά δοξάζοντας το Θεό. Ο συκοφαντημένος επίσκοπος, σε 30 μίλια απόσταση από τη Ρώμη, βρισκόταν η μικρή πόλη Ρωμήλα. Κάποτε μερικοί κάτοικοι της Ρωμήλας κατηγόρησαν τον ενάρετο επίσκοπό του στον Πάπα Ρώμης αγαπητό 535-536, λέγοντας ότι χρησιμοποιεί για φαγητό του το Άγιο Δισκάριο. Αμέσως ο Πάπας, έκπληκτος από αυτό που άκουσε, έστειλε και έφεραν τον επίσκοπο δεμένο και πεζό στη Ρώμη. Τον έκλεισε αμέσως στη φυλακή. Πέρασαν έτσι 3 μέρες. Τη νύχτα του Σαββάτου ο Πάπας βλέπει κάποιον στον ύπνο του και του λέει: αυτή την Κυριακή δεν θα λειτουργήσεις ούτε εσύ ούτε κανείς άλλος, αλλά ο φυλακισμένος επίσκοπος. Εκείνος θέλω να λειτουργήσει. Επειδή ο Πάπας δυσπιστούσε, η φωνή ακούστηκε για δεύτερη και τρίτη φορά: σου είπα πως ο φυλακισμένος επίσκοπος θα λειτουργήσει. Όταν ξύπνησε ο Πάπας, κάλεσε τον επίσκοπο και τον ρώτησε: ποια είναι η πνευματική σου εργασία? Είμαι αμαρτωλός, απήντησε εκείνος. Επειδή δεν φανέρονται τίποτε άλλο, ο Πάπας του είπε: σήμερα
εσύ θα λειτουργήσεις. Ο επίσκοπος υπάκουσε, όταν λοιπόν παραστάθηκε στο ιερό της Ιαστήριο και συμπλήρωσε την ευχή της προσκομιδής πριν να είπε την τελική αγιαστική ευχή, άρχισε για δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά την Αγία Αναφορά. Τι συμβαίνει, ρώτησε ο Πάπας. Γιατί άρχισε 4 φορές την ευχή και δεν την ολοκλήρωσε. Συγχώρεσέ με, απάντησε ο επίσκοπος. Αλλά δεν είδα όπως συνήθως την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλεις, απομάκρυνα από το θυσιαστήριο το διάκονο που κρατάει το ερυπίδιο, γιατί εγώ δεν τολμώ να του το πω. Όταν ο διάκονος απομακρύνθηκε, τότε ο Πάπας και ο επίσκοπος είδαν αμέσως την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά συνέβη και τούτο. Το καταπέτασμα που βρισκόταν πάνω από το ιερό θυσιαστήριο σηκώθηκε μόνο του και σκέπασε τον Πάπα, τον επίσκοπο και όλους τους διακόνους μαζί με το Άγιο Θυσιαστήριο για 3 ώρες. Τότε θα κατάλαβε ο ιερός αγαπητός πως ο επίσκοπος ήταν πολύ ενάρετος και πως είχε συκοφαντηθεί. Η διόρθωση της παρατυπίας. Κάποιος γέροντας, καθαρός και άγιος, κάθε φορά που λειτουργούσε έβλεπε αγγέλους δεξιά και αριστερά του. Αυτός είχε παραλάβει την τάξη της λειτουργίας από τους αιρετικούς και επειδή ήταν άπειρος στα θεία δόγματα, έλεγε τις ευχές της αναφοράς με απλότητα και ακακία χωρίς να ξέρει ότι τις λέει εσφαλμένα. Κάποτε όμως από οικονομία Θεού τον επισκέφθηκε ένας αδελφός που γνώριζε καλά τα θεία δόγματα. Ο αδελφός ήταν διάκονος και έτυχε να πορευθεί την ώρα που ο γέροντας λειτουργούσε. Διαπίστωσε λοιπόν το λάθος και του είπε: «Αυτά που λες, πάτε στη λειτουργία, δεν είναι της Ορθόδοξου πίστεως». Ο γέροντας όμως, επειδή έβλεπε την ώρα εκείνη αγγέλους, δεν έδωσε προσοχή στα λόγια του. Μα ο διάκονος επέμενε να ελέγξει την κακοδοσία. «Σφάλις, καλόγερε, η Εκκλησία δεν τα παραδέχεται αυτά». Τότε ο γέροντας, βλέποντας την επιμονή του διακόνου, ρώτησε σε κάποια λειτουργία τους αγγέλους που του παράστηκαν. «Τι είναι αυτά που μου λέει ο διάκονος?» «Καλά σου λέει», απήντησαν εκείνοι. «Να τα παραδεχτείς». «Και γιατί τόσο καιρό δεν μου το λέγατε εσείς?» «Γιατί ο Θεός έτσι οικονόμησε. Ο άνθρωπος να διορθώνεται από ανθρώπους». Από τότε ο γέροντας διορθώθηκε ευχαριστώντας το Θεό και το διάκονο. Η δοξολογία της κτήσεως. Στο όρο Συνάτη στην Αγία Κορυφή γινόταν κάποτε την ημέρα της Πεντηκοστής η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Πολλοί μοναχοί είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν την εορτή. Την ώρα που εκφώνησε ο ιερέας τον επινίκιον ύμνο της μεγαλοπρεπίσου δόξης λαμπρά τη φωνή άδοντα βοώντα, δοξολογούντα και κραγούντα και λέγοντα, ακούστηκε μια βοή στην οποία απάντησαν όλα τα βουνά με κάποιο ήχο και μια άλλη βοή φοβερή: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ». Η βοή αυτή και ο ήχος παρατάθηκαν για μισή ώρα. Δεν το άκουσαν όμως όλοι, αλλά όσοι είχαν αυτιά κατάλληλα για να ακούνε τον ύμνο των αγγέλων. Ο Όσιος Θεόδωρος και ο Άγιος Σάρθος. Την ημέρα της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, ο Όσιος Θεόδωρος ο Σικαιώτης, έκτος 7ος αιών, λειτουργούσε στον ομώνυμο ναό. Την ώρα που εκφωνούσε τα Άγια της Αγίας, σήκωσε σύμφωνα με την τυπική συνήθεια το δισκάριο ψηλά για να υψώσει τον Άγιο Άρτο. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Ο Άγιος Άρτος, ένας κυρτούσε από χαρά, υψωνόταν για πολλή ώρα πάνω από το δισκάριο και ύστερα κατέβαινε χτυπώντας επάνω του. Όλοι το έβλεπαν και το άκουγαν. Με τον τρόπο αυτό ο Άγιος Σάρτος φανέρωνε πως η θυσία του ιερουργού ήταν ευπρόσδεκτη. Οι πιστοί παρακολουθούσαν το θαύμα φοβισμένοι και καταπληκτικοί. Ενώ ο Όσιος, πλημμυρισμένος από χαρά και δάκρυα κατανήξεως, δόξαζε το Θεό για την αγαθότητά του. Άλλοτε πάλι ο Όσιος τελούσε τη θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Γεωργίου χρησιμοποιώντας ένα ξερό πρόσφορο. Κάποιος πιστός από το εκκλησίασμα, ο Πατρίκιος Φώτιος, καθώς παρατηρούσε τον Άγιο Άτρωτο που προσφερόταν, πρόσεξε πως έβγαινε από αυτόν πολύ θερμότητα. Το πρόσφορο θα είναι φαίνεται φρεσκοψημένο, συλλογίστηκε. Όταν όμως πλησίασε για να κοινωνήσει, παραξενεύτηκε γιατί η μερίδα που έλαβε ήταν πολύ ξερή. Μετά την απόλυση, ανέφερε όσα είδε στον Όσιο και του ζήτησε κάποια εξήγηση. «Το θαύμα αυτό», αποκρίθηκε εκείνος, «αποκαλύφθηκε σε ένα παιδί μου, γιατί είσαι άξιος. Η χάρη των δώρων συστέλλεται και ανεβαίνει από εμάς στους ουρανούς, ώστε για την αναξιότητα και τις αμαρτίες μας να δοκιμαστούμε στη ζωή μας με πολλές θλίψεις και κινδύνους. Ας προσευχηθούμε όμως στον πανηκτήριο, στον νυκτήριο Θεό, να γίνουν όσα προστάζει με φιλανθρωπία». Η Οσία Αθανασία Εγγύνης. Η Οσία Αθανασία, της οποίας η μνήμη εορτάζεται
Στις 18 Απριλίου γεννήθηκε και ασκήτευσε στην Αίγινα στους χρόνους της ιδιολολατρίας. Για τη μεγάλη της αρετή αναδείχθηκε ηγουμένη μιας ομάδας μοναζουσών που ως φροντιστή και πνευματικό οδηγό είχε τον πρεσβύτερο Ματθία, ηγούμενο της ασκητικής συνοδείας. Μιας ασκητικής συνοδείας. Ο φιλόθεος αυτός άντρας δοκίμασε τόση κατάνοιξη όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία, ώστε αυτοί που τον έβλεπαν αποκόμιζαν μεγάλη ωφέλεια. Ο Ματθίας έτρεφε πολύ μεγάλη αγάπη στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη. Κάποια χρονιά στη μνήμη του Αγίου, και ενώ ετοιμαζόταν να τελέσει την ανέμακτη λατρεία, γέμισε από άφατη κατάνοιξη. Άραγε, ρώτησε κάποιον δίπλα του, υπάρχει σήμερα άνθρωπος που είναι άξιος να πάει στην Έφεσο και να ειδεί τον Απόστολο Ιωάννη? Η λειτουργία άρχισε και ο μακάριος Ματθίας, για την πίστη και την αγάπη του στον Άγιο, αξιώθηκε να τον βλέπει παρόντα στο Άγιο Θυσιαστήριο από την αρχή μέχρι το τέλος της Θείας Μυσταγωγίας. Και δεν τον είδε μόνο αυτός, τον είδαν κι άλλοι δύο που ήταν κοντά του στη διάρκεια του μυστηρίου. Για τρεις ημέρες ένιωθε τέτοια κατάνοιξη ώστε δεν μπορούσε να δοκιμάσει άλλη υλική τροφή. Αντάξια μαθήτρια ενός τέτοιου πνευματικού διδασκάλου υπήρξε η Οσία Αθανασία. Την Αγία της Βιωτή επισφράγησε με ένα νοσιακό θάνατο, και όταν συμπληρώθηκαν 40 μέρες από την εγκριμία της, συνέβη και το εξής θαυμαστό. Ενώ η Θεία Λειτουργία είχε αρχίσει, ο Κύριος άνοιξε τα μάτια της ψυχής στις δύο κορυφαίες του χορού των μοναζουσών, και τι να δουν, στο κέντρο του ναού ήταν δύο φοβεροί άντρες με αστραφτερή στολή, είχαν ανάμεσά τους την Αγία Αθανασία. Αμέσως έβγαλαν την πορφύρα στολισμένη με πετράρια και μαργαριτάρια και την έτησαν σαν βασίλισσα. Ύστερα στόλισαν το κεφάλι της με στεφάνι που είχε μπρος και πίσω σταυρούς, και αφού της έδωσαν στο χέρι μία ράβδο κοσμημένη με πολύτιμα πετράδια, την ονείδηξαν στο Άγιο Θυσιαστήριο. Την ίδια ώρα η ράλανα που είχε τα λείψανα της Οσίας άρχισε να τρίζει, και αυτός ο τριγμός συνεχίστηκε μέχρι που συμπληρώθηκε ολόκληρος χρόνος. Ως Φλόξ Πυρός, Όσιος Σέργιος του Ραντονές, 1392, είναι ο ιδρυτής της περίφημης λαύρας της Αγίας Τριάδος στο Ζαγκόρσκ της Μόσχας και ένας από τους πιο αγαπημένους Αγίους του ρωσικού λαού. Κάθε φορά που λειτουργούσε τον αξίωνε ο Θεός να έχει συλλειτουργό έναν άγγελο. Κάποτε ο πατήρ Συνεμαίων που υπηρετούσε σαν εκκλησιαστικός είδε μία φλόγα να βγαίνει από την Αγία Τράπεζα και να περιβάλλει τον Όσιο. Τον είδε ολόκληρο λουσμένο σε αυτό το υπερκόσμιο φως. Όταν ο Όσιος ετοιμάστηκε να μεταλάβει, η φλόγα υψώθηκε και μαζεύτηκε σαν ένα πέπλο και βυθίστηκε στο Άγιο Ποτήριο. Αφού κοινώνησε, απομακρύνθηκε από την Αγία Τράπεζα και ρώτησε τον καταπληκτικό μοναχό: «Γιατί, παιδί μου, φαίνεσαι τόσο ταραγμένος?» «Αξιώθηκα, γέροντα, να δω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να σε περιβάλλει». Τότε ο Όσιος του είπε επιτακτικά: «Όσο ζω, να μην φανερώσει σε κανέναν αυτό που είδες». Η μεταστροφή ενός απίστου ανάμεσα στους Άγιους Μάρτυρες της Εκκλησίας μας συγκαταλέγεται και ο νεομάρτυρας Αχμέτ, 17ος αιών. Ήταν Τούρκος και καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Στο σπίτι του είχε δούλες δύο εχμάλωτες Ρωσίδες, μία νέα και μία ηλικιωμένη, και οι δύο ήταν ευσεβείς. Η τελευταία συνήθιζε να πηγαίνει στην εκκλησία σε κάθε γιορτή. Εκεί έπαιρνε αντίδωρο και αγιασμό και έφερνε από αυτά στη νέα. Αλλά κάθε φορά που γινόταν αυτό, ο Αχμέτ ένιωθε να βγαίνει από το στόμα της κοπέλας μία υπέροχη ευωδία. «Τι είναι αυτό που τρως και ευωδιάζει το στόμα σου?» ρωτούσε. «Τίποτα ιδιαίτερο», απαντούσε εκείνη. «Δεν μπορεί. Κάτι συμβαίνει», επέμενε ο Τούρκος. «Να, τι συμβαίνει?» διευκρίνησε η νέα. «Συνηθίζω να τρώω ευλογημένο άρτο που μου φέρνει η γερότης από την Εκκλησία των Χριστιανών». Τότε ο Αχμέτ θέλησε από περιέργεια να δει πώς λειτουργούν στις εκκλησίες τους οι χριστιανοί. Ντύθηκε λοιπόν σαν χριστιανός και πήγε στην Εκκλησία του Πατριαρχείου, όπου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία. Στη διάρκεια της, ο Δεσπότης Χριστός επέτρεψε και δεύτερο θάμο. Την ώρα που βάδιζε ο ιερέας προς την ωραία πύλη, τον είδε ο Αχμέτ υψωμένο στον αέρα και ολόφωτο. Φωτεινές ακτίνες έπεφταν από το σώμα του και φώτιζαν τα κεφάλια των χριστιανών. Δεν φωτιζόταν όμως το κεφάλι του Αχμέτ. Συγκλονίστηκε με όσα είδε ο αλόθρησκος. Τα μάτια της ψυχής του άνοιξαν και πίστεψε χωρίς δισταγμό στον αληθινό Θεό. Ζήτησε από τον ιερέα να τον βαφτίσει και αργότερα στις 3 Μαΐου 1682 ομολόγησε την πίστη του σε μια συνάθρηση μεγιστάνων, οπότε αξιώθηκε να λάβει και το βάθμισμα του μαρτυρίου.
ο ολόφωτος λειτουργός. Ο νεομάρτυρας Άγιος Ιάκωβος ο Αγιορείτης 1η Νοεμβρίου διηγήθηκε κάποτε στο μαθητή του Μαρκιάνου όσα θαυμαστά είδε στη διάρκεια μιας θείας λειτουργίας. Καθώς φορούσε ο ιερέας την ιερατική του στολή, έφεξε μπροστά του το φως των αγγέλων όπως φέγγει ο ήλιος στην αυγή πριν ανατείλει. Όταν άρχισε να προσκομίζει, τέσσερα αγγελικά τάγματα πήγαν και στάθηκαν στα τέσσερα σημεία του ναού. Τελειώνοντας την προσκομιδή, σκέπασε με τα ιερά καλύματα τα τίμια δώρα που συνάμα καλύφθηκαν από μία λάμψη. Την ώρα της μεγάλης εισόδου, όταν βγήκαν τα Άγια, προπορευόταν ένα φως που σκέπαζε το λαό. Το ίδιο φως περικύκλωσε αργότερα την Αγία Τράπεζα όταν τοποθετήθηκε το δισκοτοπότηρο πάνω σε αυτήν. Έξω από το φωτεινό αυτό κύκλο στέκονταν οι άγγελοι ευλαβικά, χωρίς να τολμούν να πλησιάσουν. Το φως δεν έφευγε από τον ιερέα σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Από το στόμα του έβγαινε αόρατη φλόγα όταν εκφωνούσε τις ευχές και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Επίσης, όταν ύψωνε τα χέρια του από τα δάχτυλά του, ξεχυνόταν φως. Μετά τον καθαγιασμό είδα τον Κύριο ως βρέφος καθισμένο στο δισκάριο μέσα στη φωτεινή δόξα. Ο ιερέας τον μέλησε σε τέσσερα μέρη και το τίμιο αίμα του χύθηκε στο Άγιο Ποτήριο από το οποίο μετέλαβε ο λειτουργός. Όταν τελείωσε η μυσταγωγία είδα πάλι το θείο βρέφος ακέραιο να ανεβαίνει με δόξα και τιμή στον ουρανό συνοδευόμενο από, τους Αγίους Αγγέλους. Ο Κύριος εν δόξη, ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ 1759-1833, ο τόσο προσφυλής αυτός Άγιος των Ορθοδόξων, ενισχυόταν στους αγώνες από τη Θεία Πρόνοια με πνευματικά οράματα που παρηγορούσαν την ψυχή του. Σαν διάκονος έβλεπε κατά καιρούς στις ακολουθίες τους Αγίους Αγγέλους να ψάλουν και να διακονούν μαζί με τους μοναχούς. Κάποτε διηγείται ο ίδιος λειτουργούσαν τη Μεγάλη Πέμπτη κατά τη μικρή είσοδο και τα αναγνώσματα είπα ο ταπεινός πλάι στο Άγιο Θυσιαστήριο την εκφώνηση. Κύριος όσων τους ευσεβείς και επάκουσον ημών. Ύστερα βγήκα στην ωραία πύλη που υψώνοντας το ωράριο προς το εκκλησίασμα συμπλήρωσα την ευχή του Τρισαγίου Ύμνου και εις τους αιώνας των αιώνων. Τη στιγμή εκείνη έλαμπε μπροστά μου ένα φως. Έλαμψε. Κοιτάζω προς τα εκεί και βλέπω τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου να αστράφτει πιο πολύ και από τον ήλιο μέσα σε άπλετο φως. Τον τριγύριζαν σαν σμήνος από μέλισσες οι ουράνιες δυνάμεις των αγγέλων, αρχαγγέλων, χεροβίμ και σεραφείμ. Είχε μπει από την δυτική πύλη και βαδίζοντας ανάερα στάθηκε απέναντι από τον άμβονα. Υψώνοντας μάλιστα το χέρι του ευλόγησε τους λειτουργούς και τους προσευχομένους. Τέλος μπήκε στη θέση που βρίσκεται η εικόνα του πλάι στην ωραία πύλη. Η καρδιά του σκύρτεσε από αγαλίαση, από γλυκύτατη αγάπη για τον Κύριο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το όραμα συνέβη την ώρα της εισόδου των ιερέων στο Άγιο Βήμα που συμβολίζει την είσοδό τους στον ίδιο των ουρανών. Πίσον Κύριε δέεται χαμηλόφωνα τη στιγμή εκείνη ο ιερέας, συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων, γενέστεση λειτουργούντων ημών, ημίν και συνδοξολογούντων τη συναγαθότητα. Εξάλλου μετά την είσοδο ψάλλεται και ο αγγελικός ύμνος. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Το έρευμα αυτό φανερώνει πως οι ουράνιες δυνάμεις συλλειτουργούν αόρατα μαζί μας. Γι' αυτό κάθε πιστός ας γνωρίζει ότι προσεύχεται ανάμεσα στους αγγέλους σαν να βρίσκεται στον ουρανό. Ο παράξενος λειτουργός. Ο Στάρετς Θεόφιλος 1789-1853, ένας διαχριστών σαλός ιερομόναχος του Ρωσικού Βορρά που ασκήθηκε σε διάφορα μοναστήρια και ερημητήρια του Κιέβου, δεν έπαβα ακόμα και όταν λειτουργούσε να σκανδαλίζει τους άλλους αδελφούς με την παράξενη συμπεριφορά του. Ο τότε Μητροπολίτης Κιέβου Φιλάρετος, ενοχλημένος από όλα αυτά, κάλεσε τους συμβούλους του για να εξετάζει μαζί τους την περίπτωση του ιερομονάχου. Σύντομα όμως έριξε φως στην υπόθεση ένας αδελφός, στον οποίο ο Στάρετς είχε δώσει εξηγήσεις για την ανάρμοση συμπεριφορά του στη διάρκεια των ιερών ακολουθιών. Ο Θεός του είχε πει εμπιστευτικά: «Βλέπει την απλότητά μου. Λειτουργώ σύμφωνα με τη σιωπή τάξη, με τη σωστή τάξη. Διαβάζω όλες τις απαιτούμενες ευχές και τιμώ τον προεξάρχοντα ως αριστερό μου. Όσο όμως βυθίζομαι στη θεωρία της τελέσεως του μυστηρίου, ξεχνώ τον εαυτό μου και ό,τι είναι γύρω μου. Στη διάρκεια της θείας λειτουργίας βλέπω μια σταυρόσχημη ακτίνα να κατεβαίνει από ψηλά και να αιωρείται πάνω από τους λειτουργούς. Βλέπω επίσης κάποια δροσιά που κατεβαίνει στα τίμια δώρα και λαμπρούς αγγέλους να πετάνε πάνω από την Αγία Τράπεζα ψάλλοντας. Άγιος, Άγιος, Κύριος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξου.
Τότε όλη μου η ύπαρξη αρπάζεται ανέκφραστα και μου είναι αδύνατο να τραβήξω την προσοχή μου από το πάντερπνο όραμα. Αδελφέ, δεν σου λέω δικαιολογίες, αλλά την καθαρή αλήθεια. Σε παρακαλώ όμως, μη φανερώσεις όσα σου είπα για να μην σκανδαλιστούν οι άλλοι από μένα τον βρωμερό αμαρτωλό. Η Αγία Τράπεζα τον περασμένο αιώνα, η Αγία Τράπεζα στις Φλόγες. Τον περασμένο αιώνα στη Μικρασία έζησε ένας Άγιος, αλλά αφανής Λεβίτης ο πατήρ Ιωάννης. Ήταν έγγαμος οικογενειάρχης από το Γκέλβερι της Καπαδοκίας. Τις καθημερινές ώρες εργαζόταν στα χωράφια, ενώ τις Κυριακές και τις γιορτές λειτουργούσε στην εκκλησία. Στη Θεία Λειτουργία σχεδόν πάντοτε ξεσπούσε σε δάκρυα και αναστεναγμούς. Την ώρα μάλιστα του καθαγιασμού η κατάνοιξή του κορυφωνόταν. Οι ψάλτες έψαλαν «Σε υμνούμε, σε ευλογούμε» όσο πιο αργά μπορούσαν, αλλά εκείνος καθουσερούσε 5, 10, 15 λεπτά ή και περισσότερο. Έτσι και εκείνοι επαναλάμβαναν τον ύμνο 5 ή 6 φορές. Τελικά πλησίασαν κάποτε τους επιτρόπους και τους είπαν το πρόβλημά τους. Εκείνοι με τη σειρά τους το διαβίβασαν στο λειτουργό. «Πάτερ Ιωάννη, συχνά καθυστερείς την ώρα του καθαγιασμού. Οι ψάλτες και ο λαός έξω σε περιμένουν πολλή ώρα. Δεν μπορεί να λες πιο σύντομα την ευχή για να μην γίνεται χασμωδία? Πώς θα γίνει αυτό? Είναι εύκολο. Εκεί που είσαι πεσμένος μπρούμητα, να σηκώνεσαι, να σταυρώνεις τα τίμια δώρα, να λες την ευχή και να τελειώνεις. Την ευχή την γνωρίζω. Είναι γεγραμμένη και στη φυλάδα, αλλά δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς, πάτερ? Συγχώρεσέ μας, αλλά δεν είναι δύσκολο». «Αυτό δεν εξαρτάται από μένα», απάντησε ο πατήρ Ιωάννης. «Μόλις αρχίσω να διαβάζω την ευχή, η Αγία Τράπεζα κυκλώνεται από θεϊκή φωτιά και φτάνει τα 2-3 μέτρα ύψος. Έτσι δεν μπορώ να πλησιάσω και να σφραγίσω τα τίμια δώρα. Με πιάνει φόβος και τρόμος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πέφτω τότε στο έδαφος ξερός και κλαίω. Αναστενάζω και κετεύω τον Κύριο να παραμερίσει τις Φλόγες για να συνεχίσω. Ύστερα σηκώνω τα μάτια. Αν έχουν χαθεί οι Φλόγες, σηκώνομαι και σφραγίζω τα τίμια δώρα. Αν όχι, τότε συνεχίζω την οικεσία με δάκρυα και στεναγμούς μέχρι να σβήσει φωτιά ή να βρεθεί άλλος τρόπος που θα μου επιτρέψει να μην καώ. Πότε σβήνει φωτιά και γίνονται όλα όπως πριν. Άλλοτε πάλι χωρίζουν οι Φλόγες δεξιά και αριστερά σχηματίζοντας καμάρα, οπότε κάνω το τόλμημα, πλησιάζω τρέμοντας και σφραγίζω τα τίμια δώρα». Ακούγοντας οι χριστιανοί αυτά τα εξίσχυα, δεν τον ενόχλησαν άλλη φορά. Ήταν άλλωστε πολύ ευλαβής και εξαιρετικά κατανυχτικός όταν λειτουργούσε. Γι' αυτό στην ενορία που εκκλησιαζόταν πιστοί και από γειτονικά χωριά και περπατούσαν ώρες για να φτάσουν. Μερικές φορές έρχονταν στη Θεία Λειτουργία χίλιοι και περισσότεροι πιστοί και όλοι αυτοί κατανοίγονταν και έκλαιγαν. Στο τέλος μάλιστα της θείας αυτής μυσταγωγίας, το δάπεδο της εκκλησίας ήταν βρεγμένο από τα δάκρυά τους, λες και κάποιος είχε ρίξει νερό. Προσφέρον και προσφαινόμενος, ανώνυμος ησυχαστής, συγγραφεύς του βιβλίου «Νηπτική Θεωρία», ένα θαυμάσιο και ψυχοφελέστατο βιβλίο που πρέπει οπωσδήποτε να το προμηθευτείτε, έκδοση της Ιεράς Μονής Ξενοφώτος, διηγείται την ακόλουθη θαυμαστή εμπειρία του. «Ενώ λειτουργούσα μαζί με τον γέροντά μου, είδαν σε όραμα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Φορούσε αρχιερατική στολή και ιερουργούσε σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας. Παραδόξως όμως, αυτός ήταν και ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Στη λειτουργία συμμετείχαν και μερικοί από τη συνοδεία του γέροντά μου. Δύο από αυτούς είχαν πρόσωπα ολόλαμπρα από τη Θεία Χάρη, σαν πρόσωπα αγγέλων. Το σχήμα, το πολυσταύρι και ο σταυρός που κρατούσαν άστραφταν, πιο δυνατά και από την αστραπή. Λειτουργούσε μαζί μας ένας διάκονος. Την ώρα που ο διάκονος μνημόνευε τα ονόματα των χριστιανών, έσκυψε σπλαχνικά προς το μέρος του Χριστός και είπε: «Ας είναι και αυτοί μαζί μου στη βασιλεία μου». Βλέποντας μπροστά μου τον γλυκύτατο Ιησού, έκλαιγα από χαρά και θαύμαζα, γιατί αξιώθηκα να απολαύσω τη θέα του. Και όταν τον ασπάστηκα στο πανάχραντο στήθος του, ένιωσα να λιώνω σαν κερί από την πολλή κατάνοιξη και τα δάκρυα. Πήρα τότε θάρρος και του είπα κλαίγοντας: «Μνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Και αμέσως ακούω τον Ιησού με τη μελήρη τη γλώσσα του να μου λέει: «Ας γίνει αυτό που είπες». Ύστερα συνήλθα από το όραμα. Εκείνη όμως την ημέρα, κάθε φορά που το θυμόμουν, η καρδία μου πλημμύριζε από κατάνοιξη. Ένας σύγχρονος λειτουργός Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, 1932 κοιμήθηκε. Ένας Άγιος των ημερών μας λειτουργούσε καθημερινά χωρίς διακοπή σε διάστημα μισού αιώνα.
Στο διάστημα αυτό τύχαινε κάποιος να μην έχει πρόσφορο. Στο διάστημα αυτό τύχαινε κάποτε να μην έχει πρόσφορο. Πάντοτε όμως εξοικονομούσε είτε από τους πιστούς είτε από τους γύρω φούρνους. Κάποια μέρα όμως είχε προχωρήσει ο όρθρος αρκετά, αλλά πρόσφορο δεν φαινόταν πουθενά. Έστειλε να ψάξουν στους φούρνους και στις νοικοκυρές που πάντα είχαν. Κοίταξε και στα ντουλάπια του ιερού μήπως είχε αφήσει άλλος ιερέας. Μα κανένα αποτέλεσμα. Στεναχωρέθηκα μέχρι δακρύων. Κάποια στιγμή τον βλέπουν να βγαίνει την ωραία πύλη κρατώντας ένα πρόσφορο φρέσκο φρέσκο. Το είχε βρει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Κοιτάξτε παιδιά μου, τι σημείο μου έκανε ο Θεός, είπε συγκινημένος και χαρούμενος. Όλα τα θαύματα σημεία τα έλεγε. Τα θεωρούσε φυσικά, γιατί είχε μεγάλη πίστη. Στα συναξάρια συναντάμε ασκητές που τους υπηρετούσε Άγγελος Κυρίου. Πολύ φυσικό λοιπόν να υπηρετούσε Άγγελος Κυρίου και τον Παπανικόλα, τον εντός του κόσμου διαβιούντα αληθινόν ασκητή. Αρκετοί ενωρίτες του κυρίως μικρά παιδιά τον έβλεπαν όταν λειτουργούσε κυριολεκτικά μεταρσιωμένο. Η φήμη του Παπανικόλα, διηγείται σεβαστή γυναίκα, είχε θα απλωθεί σε όλη την Αλθίνα. Κάποτε παραμονή Χριστουγέννων ξεκίνησα με τα εγγονάκια μου για να κοινωνήσω από τα αγιασμένα χέρια του. Τότε στη Βουλιαγμένη ήταν ακόμα ερημιά. 20 χαμόσπιτα σκόρπια εδώ και εκεί και τριγύρω χωράφια. Στη θέση της σημερινής εκκλησίας υπήρχε ένα παλιό βυζαντινό εκκλησάκι, μικρό σαν κουβούκλιο, χαμηλό και σκοτεινό. Είχαν έρθει και άλλες οικογένειες με τα παιδάκια τους. Κάποια στιγμή που ο Παπανικόλας εμφανίστηκε στην ωραία πύλη κρατώντας το Άγιο Ποτήριο, το εγκρονάκι μου φώναξε. «Γιαγιά, ο παπάς περπατάει στον αέρα!» «Πάψε», του λέω, ενώ συγχρόνως σταυροκοπήθηκα. «Πώς περπατάει στον αέρα?» «Τον βλέπω κι εγώ», φώναξε κι άλλο παιδάκι. «Δεν πατάει κάτω». Στο μεταφόβου πλησιάσαμε όλες οι γυναίκες και τα παιδάκια να κοινωνήσουμε. Ο Παπανικόλας δεν είχε ακούσει τίποτε, αλλά και αν είχε ακούσει δεν έδωσε καθόλου προσοχή. Από τότε ερχόμουν πάντοτε εδώ και κοινωνούσα και κάθε φορά ήταν αδύνατο να μην ακούσω παιδάκια να φωνάζουν «Ο παπάς περπατάει στον αέρα». Το 1920 ανήμερα τα Χριστούγεννα όσιος λειτουργούσε στον Άγιο Ιωάννη Βουλιαγμένης. Όταν βγήκε να κοινωνήσει τους πιστούς, πλησίασε και μία γυναίκα με το μωρό της. Αφού κοινώνησε το μωρό, το έδωσε μια κοπέλα την Ιουλία να το κρατάει. Η Ιουλία, καθώς το κρατούσε, γύρισε και κοίταξε τον ιερέα. Τότε παραλίγο να της πέσει το παιδί από τα χέρια. «Πρόσεξε τι έπαθε», της φώναζε η γυναίκα. «Βλέπω τον παπά να στέκεται πάνω σε ένα σύννεφο», απήντησε εκείνη εκστατική. Άλλοτε πάλι, ενώ λειτουργούσε όσιος τον προφήτη Ελισαίο, έγινε και τούτο. Ένα 8χρονο παιδάκι βγαίνει κάτοχρο από το ιερό και λέει στη μητέρα μου: «Μαμά, ο Παπανικόλας είναι τόσο ψηλά από τη γη!» Και της έδειξε μισό πύχη με το χεράκι. Ας μιλήσουμε τώρα και για μια συγκλονιστική αποκάλυψη που μας έκανε κάποιος κύριος Μιχάλης, ο οποίος η καταγωγή του ήταν από το Ηράκλειο. Ήταν 70 χρόνια, ναι, όπως το ακούτε, 70 χρόνια τυφλός, λεπρός και παράλυτος στο Λιμωδόν. Εάν πάτε στο Λιμωδόν και ζητήσετε για τον κύριο Μιχάλη Βρυσάκη στο Εγάλεο, θα σας πούν ποιος ήταν. Ξαφνικά, όπως συζητούσαμε, μου είπε: «Αδερφέ μου, θέλω να σου διηγηθώ κάτι συγκλονιστικό που μου έχει συμβεί και μου έχει χαρίσει αγαλίαση και ψυχική κατάνοιξη ο Κύριος». Υπόψη να, αυτός ο άνθρωπος ήταν λεπρός, ακροτηριασμένος, κομμένα τα δάχτυλά του, τυφλός και κομμένα τα δάχτυλα και των ποδιών του, και είχε ένα φίλο του που τον περιποιείτο, ο οποίος ενώ έγινε καλά ο κυρίος Γιώργος, δεν έφυγε από αγάπη στο φίλο του τον Μιχάλη. Τον ετάιζε ο φίλος του τον Μιχάλης και τον περιποιείτο. «Μία μέρα», μου λέει, «είδα τον ίδιο τον Χριστό, με ευλόγησε και έφερε ένα Άγιο Ποτήριο και με κοινώνησε με το ίδιο του το χέρι». Μου το έλεγε κλαίγοντας. Από τότε, μου λέει, «αδερφέ μου, δεν έχω σταματήσει την κατάνοιξη και το δάκρυ». Και ξέρετε τι έλεγε αυτό, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα στη ζωή μου? «Δόξασαι ο Θεός πάντων ένεκε». Αυτό μου το εκμυστηρεύτηκε το 1989, ενώ εκείνος κοιμήθηκε το 1991-92.
Τέταρτον, άξιοι και ανάξιοι. Αξίως προσέλθετε. Τον 4ο αιώνα στις ερήμες της Θηβαίδας και της Νητρίας ζούσαν περίφημοι και πνευματοφόροι ασκητές. Ένας από αυτούς ήταν ο πρεσβύτερος Ευλόγιος. Αυτός όταν λειτουργούσε έπαιρνε τόση χάρη γνώσης ώστε καταλάβαινε την ψυχική κατάσταση κάθε μοναχού που πλησίαζε να μεταλάβει και ανάλογα τον συμβούλευε. Πώς τολμήσεις να προσέλθεις τα Άγια Μυστήρια έχοντας τη διάνοια μολυσμένη? Εσύ αυτή τη νύχτα είχες λογισμούς πορνείας. Εσύ πάλι, έλεγε σε άλλον, σκεφτόσουν πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον αμαρτωλό και το δίκαιο όταν προσέρχεται στη Θεία Χάρη. Και εσύ, παρατηρούσε έναν τρίτο, αμφέβαλες αν θα σε αγιάσει η Θεία Κοινωνία. Απομακρυνθείτε λίγο από τα Άγια Μυστήρια και μετανοήστε ολόψυχα για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και να γίνετε άξιοι της κοινωνίας του Χριστού. Αν δεν καθαρίσετε τις ψυχές σας, δεν μπορεί να πλησιάσετε τη Θεία τη Χάρη του Θεού. Ένας άλλος πρεσβύτερος, ο Πιαμονάς, που κατοικούσε κοντά στη Βιολκόπολη, πολύ ταπεινός και ενάρετος, έβλεπε συνεχώς επιτασίες. Μία ημέρα, ενώ προσέφερε την ανέμακτη θυσία, είδε έναν άγγελο να στέκεται δεξιά του Αγίου Θησαστηρίου και γράφει σε βιβλίο τα ονόματα των αδελφών που πλησίαζαν για να μεταλάβουν. Είδε επίσης έναν άγγελο να σβήνει τα ονόματα μερικών μοναχών που δεν είχαν έρθει στη σύναξη. Αυτοί μετά από 13 μέρες πέθαναν. Τον Πιαμονά τον βασάνισαν πολλοί οι δαίμονες και τον κατήντησαν τόσο αδύναμο που δεν μπορούσε να σταθεί και να λειτουργήσει. Κάποτε όμως τον πλησίασε Άγιος Άγγελος. Τον έπιασε από το χέρι, τον δυνάμωσε και τον οδήγησε πάλι η γη μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο. Το πάθημα του διακόνου. Κάθε φορά που ο Άγιος Επιφάνιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου 4ος αιών προσέφερε την ανέμακτη θυσία και έλεγε «Το πίσον των μενάρτων τούτων». Αν δεν έβλεπε κάποια οπτασία δεν ολοκλήρωνε τη Θεία Λειτουργία. Τι είδος οπτασία ήταν άραγε αυτή? Πιθανόν να ήταν η κίνηση του ξύλινου περιστεριού που κρεμόταν επάνω από την Αγία Τράπεζα στους ναούς της εποχής εκείνης. Ίσως πάλι να ήταν κάποια άρρητη ενέργεια ή εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος την ώρα του καθηγιασμού, πράγμα που συνέβαινε και σε άλλους αξίους λειτουργούς. Σε μία λειτουργία ο Άγιος Επιφάνιος επανέλαβε 3 φορές την ευχή του καθηγιασμού, αλλά δεν είδε την οπτασία. Και ενώ παρακαλούσε με δάκρυα το Θεό να του φανερώσει την αιτία, έριξε μία ματιά στο διάκονο που στεκόταν αριστερά του, κρατώντας το ρηπίδιο και παρατήρησε πως είχε στο μέτωπο λέπρα. Κατάλαβα αμέσως πως εκείνος ήταν η αιτία. Πήρε λοιπόν από τα χέρια του το ρηπίδιο και του είπε με πραγματικά, «Πήγαινε παιδί μου στο σπίτι σου και μην μεταλάβει σήμερα». Ύστερα επανέλαβε την ευχή και αμέσως είδε την οπτασία. Η αναξιότητα του λειτουργού, καθώς φανερώνουν και άλλα περιστατικά, δεν εμποδίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να ενεργήσει τα χαρτά μυστήρια. Και σε τούτο λοιπόν το περιστατικό δεν εμποδίστηκε η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά η φανέρωσή της με τη μορφή οπτασίας και το οικονόμησε οπωσδήποτε ο Θεός για να ελεγχθεί η αναξιότητα του διακόνου. Ύστερα, μετά την απόλυση, κάλεσε το διάκονο για να τον εξετάσει και να πληροφορηθεί την πνευματική του κατάσταση. Εκείνος τότε ομολόγησε πως την προηγούμενη νύχτα είχε συνευρεθεί με τη γυναίκα του. Με την αφορμή αυτή ο Άγιος κάλεσε όλους τους κληρικούς και τους νουθέτησε. Όσοι παιδιά μου αξιωθήκατε να λάβετε το χάρισμα της ιεροσύνης, πρέπει να φυλάτε τον εαυτό σας καθαρά από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, για να τελείτε άξια τα θεία μυστήρια. Η καθαρτική θεία δύναμη, ο Αββάς Μάρκος ο Αιγύπτιος, παρέμενε επί 30 χρόνια έγκλειστος χωρίς να βγαίνει καθόλου από το κελί του. Για χάρη του, ο πρεσβύτερος Σκήτης πήγαινε εκεί που τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Ο διάβολος, ενεχλημένος από την υπομονή και την αρετή του Εσίου, θέλησε να τον πειράξει. Του έστειλε λοιπόν κάποιον δαιμονισμένο και του είπε «Αβά, ο πρεσβύτερος σου βρωμάει από την αμαρτία. Γι' αυτό μην τον ξαναβάλεις στο κελί σου». Όλοι, απάντησε ο Όσιος, αφήνουν απ' έξω την ακαθασία. Εσύ μόνο την έφερες μέσα. Μην ξεχνάς τι λέει η Αγία Γραφή. Μην κρίνετε να μην κριθείτε. Και αν ο πρεσβύτερός μου αμαρτωλός είναι αμαρτωλός, ο Θεός θα τον σώσει. Όταν ήρθε πάλι ο Ιερεύς, ο Αββάς τον υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά και ο Θεός, βλέποντας την αγακία του γέροντα, του έδειξε αποκαλυπτικό σημείο. Ενώ ο ιερέας ετοιμαζόταν να σταθεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα για να τελέσει τη θεία μυσταγωγία, άγγελος Κυρίου κατέβηκε και έβαλε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του. Από τη στιγμή εκείνη ο ιερέας έγινε ένας πύρινος στήλος. Έκπληκτος ο Όσιος από το όραμα, άκουσε μια φωνή να του λέει: «Γιατί θαυμάζεις, άνθρωπε? Αν ένας επίγειος βασιλιάς δεν αφήνει να εμφανίζονται ρηπαροί μπροστά του οι μεγιστάνες του, πολύ περισσότερο η αν δύναμης δεν θα καθαρίσει από κάθε ρήπτο τους λειτουργούς των Αγίων Μυστηρίων όταν στέκονται μπροστά στο βασιλιά της δόξης?»
Ο λειτουργός αγωγός της χάρη, το σχετικό περιστατικό είναι και το ακόλουθο. Ένας πρεσβύτερος επισκεπτόταν κάποιον έγκλειστο αναχωρητή στο ασκητήριό του και τελούσε εκεί τη Θεία Λειτουργία. Κάποτε όμως ένας επισκέπτης συκοφάντησε τον πρεσβύτερο στον ασκητή με ένα σωρό κατηγορίες. Ο ασκητής επηρεάστηκε και ένιωσε αντιπάθεια για τον πρεσβύτερο. Όταν λοιπόν ήρθε να λειτουργήσει, δεν του άνοιξε. Αμέσως τότε ακούει ο αναχωρητής μία φωνή να του λέει: «Οι άνθρωποι μου αφήρισαν τα δικαιώματα της κρίσης». Συγχρόνως ήρθε σε έκσταση και είδε το εξής όραμα. Ένας λεπρός στεκόταν πάνω σε ένα χρυσό πηγάδι και αντλούσε με ένα χρυσό κουβά πεντακάθαρο νερό. Ο αναχωρητής, αν και διψούσε, δίσταζε να πιει επειδή το αντλούσε ο λεπρός. Ακούει τότε μια δεύτερη φωνή και του λέει: «Γιατί δεν πίνεις, δεν βλέπεις το δοχείο που χρησιμοποιεί ο λεπρός? Άλλωστε ο ίδιος το αντλεί μόνο και ύστερα το αδειάζει». Όταν ο ασκητής συνήλθε, κατάλαβα τη σημασία του οράματος και αφού κάλεσε τον πρεσβύτερο, τον παρακάλεσε να τελέσει τη Θεία Λειτουργία όπως πάντα, φωτεινά και κατά μαύρα πρόσωπα. Σχετικά με την προετοιμασία για την προσέλευση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, διαβάζουμε στο γεροντικό το εξής. Ένας Άγιος Επίσκοπος, όταν έβγαινε στην ωραία πύλη να κοινωνήσει το λαό, έβλεπε να πλησιάζουν μερικοί με κατά μαύρο πρόσωπο ή με εξογκωμένα μάτια. Αυτοί μόλις έπαιρναν τάχρα τα μυστήρια καίγονταν. Άλλοι όμως πλησίαζαν με ολόλευκα φορέματα και φωτεινό πρόσωπο και έπαιρναν το σώμα και το αίμα του Κυρίου με προσοχή και βλάβη. Αυτούς η Θεία Κοινωνία τους λάμπρινε περισσότερο. Ο επίσκοπος παρακαλούσε τον Θεό να του εξηγήσει αυτό το μυστήριο. Τότε Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και του είπε: «Όσοι κοινωνούν με λαμπρό πρόσωπο και λευκή στολή είναι αγνοί και καθαροί, δίκαιοι και σπλαχνικοί. Αυτοί πλησιάζουν με καθαρή συνείδηση, γι' αυτό τους επισκιάζει η Θεία Χάρη. Αντίθετα, όσοι φαίνονται κατάμαυροι είναι βυθισμένοι στη λάσπη των σαρκικών επιθυμιών. Όσοι έχουν ερεθισμένα και εξογκωμένα μάτια είναι πονηροί και άδικοι, φθονεροί και άπλιστοι. Αυτοί όχι μόνο δεν ωφελούνται από τη Θεία Κοινωνία, αλλά καταδικάζονται γιατί τολμούν να πλησιάσουν με ένοχη συνείδηση, χωρίς μετάνοια και προετοιμασία». Και τότε ο ενάρετος επίσκοπος κήρυξε μετάνοια στο πίμνιό του και εμπόδιζε τους αναξίους από τη Θεία Κοινωνία. «Μη παίζετε ενού παικτής. Μία χαρακτηριστική περίπτωση θεϊκής τιμωρίας σε ανάξιο ιερέα μας διηγείται ο Αββάς Παλάδιος στο Λαυσαϊκό. Επισκέφθηκα κάποτε τον Άγιο Μάρκο τον Αλεξανδρινό. Έξω από το κελί του βρήκα να κοίταται ο πρεσβύτερος ενός χωριού. Το κεφάλι του ήταν όλο φαγωμένο από τον καρκίνο. Φαινόταν ακόμα και το κόκαλο της κορυφής. Είχε έρθει στο νόσιο για να το θεραπεύσει, μα εκείνος δεν ήθελε να τον δει. Τον πλησιάζω τότε και του λέω: «Σε παρακαλώ, λυπήσου αυτόν τον άνθρωπο και δώσε του κάποια απάντηση. Είναι ανάξιος να γιατρευτεί», μου απαντά ο Αββάς. «Του έχει στείλει ο Θεός τιμωρία επειδή ενώ πόρνευε λειτουργούσε. Αν όμως επιθυμείς να γιατρευτεί, πείσε τον να απέχει από τη Θεία Λειτουργία. Τότε ο Θεός θα τον ελεήσει». Πλησίασα αμέσως τον άρρωστο ιερέα, μίλησε μαζί του και εκείνος μου υποσχέθηκε με όργο πως θα έπαβε να εωργεί. Τότε τον δέχτηκε όσιος και του είπε: «Πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός?» «Πιστεύω». «Μήπως κατάφερες να παίξεις μαζί του?» «Όχι». «Αν λοιπόν αναγνωρίσεις την αμαρτία σου και την τιμωρία που σου έδωσε για αυτήν ο Θεός, φρόντισε να διορθωθείς». Αμέσως ο ένοχος εξομολογήθηκε την αμαρτία του και υποσχέθηκε πως δεν θα την ξανά κάνει τότε, ούτε θα λειτουργούσε πια, αλλά θα επέστρεφε στην τάξη των λαϊκών. Τότε όσιος ακούμπησε πάνω του το χέρι, τον θεράπευσε και τον άφησε να φύγει για την πατρίδα του. Ας κάνουμε μια σύγκριση εδώ με τους σημερινούς ιερείς, που ενώ υπάρχουν το λιγότερο 31 κολλήματα στο Άγιον και Ιερόν Πιδάλιο, ας αφήσουμε τα θέματα της πίστεως που πηγαίνουν με το νέο παπικό αναθεματισμένο ημερολόγιο, το οποίο το έχουν αφορέσει τρεις παναορθόδοξοι συνόδοι και η Εκκλησία του Νέου έχει κάνει όλες αυτές τις άσεις των αναθεμάτων, όπως είπε ο Βαρθολομαίος, είναι τύχη του έσχους ποιοι οι ιερέοι κανόνες, ουέ της βλαστημίας του αιρετικού, και όλοι συμπροσεύχονται και συλλειτουργούν μαζί του, και όχι μόνο σε θέματα πίστεως, αλλά και σε θέματα ηθικής και αξιότητος πηγαίνουν και γίνονται ιερείς, έτσι ελαφρά την καρδία επειδή τόπο γεροντάς τους ή του τους είπε κάποιος. Ας αναφέρουμε τι λέει η Φιλοκαλία η Τέταρτη στις ερωταπαντήσεις στην 150 σελίδα. Λέει ότι εάν κάποιος πάει να λάβει αξίωμα στην Εκκλησία ή απολογισμούς δικούς του ή επειδή του είπαν κάποιοι άλλοι και τον θεωρούν ικανόν χωρίς να είναι ή πληρώσει για να λάβει το αξίωμα, τότε θα συμβούν τα εξής.
όλοι οι κτήσεις και οι άνθρωποι θα στραφούν εναντίον του. Θα καθαιρεθεί κακήν κακός ή θα έχει βίαιο θάνατο στο τέλος. Παραδείγματα πλήστα όσα. Εάν μας έβρει η οργή του Θεού, μην παραξενευθείτε. Θυμηθείτε το περιστατικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη όταν ο γέρον Θεόκλητος Διονυσιάτης το 2001 πήγε και ρώτησε κάποιους ασκητές ερημίτας τι θα γίνει με την Ελλάδα που έχει φτάσει σε αυτό το χάλι. Εκείνοι το απήντησαν ότι γέροντα, να μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα επειδή έχει φτάσει σε κατρακύλα στην αμαρτία θα γίνει το εξής. Τότε όλος ο κόσμος θα πάει και θα ασπαστεί τους ξένους μουσουλμανικούς νόμους, τους οποίους θα περάσουν οι αλόθρησκοι, οι Ιουδαίοι ταλμουδιστές, φυσικά αυτό που κάνουν σήμερα, και πολλοί χωρίς βία θα γίνονται μουσουλμάνοι για να δουλέψουν, άλλοι με τη βία και άλλοι δεν θα αντέξουν και θα σηκωθούν να φύγουν. Και στην Κωνσταντινούπολη έγινε το εξής περιστατικό. Όταν έπεσε η βασιλεύουσα, ένας μοναχός πέρασε από μία εκκλησία, βλέπει μία γουρούνα να κλαίει και να ξεγεννάει πού, στην Αγία Τράπεζα. Πέφτει αμέσως γονατιστός σε προσευχή ο μοναχός, επικαλείται τον Κύριο, γιατί Κύριε, λέγει, επέτρεψες να γίνουν αυτά στην Αγία σου Τράπεζα. Και τότε ευθύς αμέσως κατεβαίνει εξ ουρανού άγγελος Κυρίου και του λέει επιτακτικά, άκουσε μοναχέ, τι είναι αυτά που ζητάς στον Κύριο, γιατί λέει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Άκουσε, ο Κύριος λέει προτιμά να είναι στην Αγία Τράπεζα μία γουρούνα παρά να τον ιερουργούν ανάξιοι ιερείς. Καλύτερα λοιπόν είναι οι μουσουλμάνοι και οι γουρούνα στην Αγία Τράπεζα παρά οι ανάξιοι ιερείς. Έτσι χάσαμε την βασιλεύουσα, έτσι τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε την πατρίδα μας για την άγνοιά μας και τη μεγάλη αδιαφορία μας στο νόμο και στο λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας συνεχίσουμε. Ο αετός, όταν στη σκήτη τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία το Άγιο Πνεύμα, κατέβαινε σαν αετός επάνω στην προσφορά, αλλά κανείς άλλος δεν έβλεπε εκτός από τους κληρικούς. Μία μέρα ένας μοναχός ζήτησε κάποια εξυπηρέτηση από τον διάκονο, μα εκείνος του μίλησε απότομα. Δεν ευκαιρώ τώρα. Πήγαινε. Όταν λοιπόν την επόμενη φορά δεν λειτουργούσαν, δεν είδε κανείς από τους κληρικούς να κατεβαίνει ο αετός στη συνηθισμένη του ώρα. Τότε ο πρεσβύτερος απευθύνεται στο διάκονο και του λέει, τι συμβαίνει, γιατί ο αετός δεν εμφανίστηκε σήμερα, για να συμβεί αυτό ή εγώ είμαι ο φταίχτης ή εσύ. Κάθισε λίγο στην άκρη και αν κατέβει τώρα που θα λείπεις εσύ από το θυσιαστήριο, σημαίνει πως εσύ είσαι ο φταίχτης, αλλιώς θα είμαι εγώ. Μόλις απομακρύθηκε ο διάκονος, αμέσως φτερούγησε ο αετός πάνω από την Αγία Τράπεζα. Μετά τη θεία λειτουργία ρωτάει ο πρεσβύτερος στο διάκονο, για πες μου τι έκανες, δεν θυμάμαι να μάρτησα σε κάτι, απήντησε εκείνος. Εκτός από αυτό, ένας αδελφός ήρθε και μου ζήτησε μια χάρη και εγώ του είπα πως δεν ευχαιρώ. Σίγουρα αυτός είναι ο λόγος που δεν κατέβηκε ο αετός, απήντησε ο πρεσβύτερος, επειδή λείψε στον αδελφό. Έφυγε τότε ο διάκονος και πήγε να βάλει μετάνοια στον αδελφό και να ζητήσει συγγνώμη. Ένας επίσκοπος πληροφορήθηκε για δύο χριστιανές χείρες πως δεν ζούσαν με σοφροσύνη. Παρακάλεσε τότε Θεό να τον πληροφορήσει και εκείνος ο Κύριος για το θέμα αυτό, ώστε να αποφασίσει ύστερα τι θα κάνει. Πράγματι ο Θεός χάρισε στο δούλο του ότι του ζήτησε. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, την ώρα που κοινωνούσαν οι πιστοί, έβλεπε ο επίσκοπος το πρόσωπο του καθενός της αμαρτίας που είχε διαπράξει και τον βασάνιζε. Μερικά πρόσωπα φαίνονταν σαν βαμμένα με καπνιά, άλλοι έμοιαζαν ολότερα καμένα, με μάτια ματωμένα και φλογισμένα. Προσέρχονταν όμως και χριστιανοί που είχαν όψη λαμπρή και ρούχα κατάλευτα. Όταν κοινωνούσαν οι πρώτοι, τους έβλεπε να κυκλώνονται από φλόγες και να καίγονται. Αντίθετα στους άλλους, ο Μαργαρίτης που έπαιρναν γινόταν δυνατό φως και τύλιγε με τη λάμψη του όλο τους το σώμα. Μετά τους άνδρες άρχισε ο επίσκοπος να μεταδίδει τα τίμια δώρα. Δώρα στις γυναίκες και σε αυτές παρατηρούσε τις ίδιες εικόνες. Άλλα πρόσωπα φαίνονταν αμάρα, άλλα κόκκινα σαν αίμα, άλλα φλογισμένα και άλλα κατάλευτα. Κάποια στιγμή πλησίασαν για να μεταλάβουν οι δύο εκείνες κακόφημες χείρες. Τις βλέπει τότε να είναι εντυμένες με κατάλευτα φορέματα και να έχουν πρόσωπα λαμπρά και σεμνά. Όταν κοινώνησαν τα χρυσά μυστήρια, τις είδε
να περιλούζονται με ένα εκθαμβωτικό φως. Τελείωσε θεία λειτουργία και ο επίσκοπος άρχισε να πάλι να προσεύχεται ζητώντας από το Θεό την εξήγηση των αποκαλύψεων. Παρουσιάζεται τότε μπροστά του ένας Άγιος Άγγελος. Άρα γίνει αληθινά ή ψεύτικα όσα λέει ο κόσμος για τις δύο εκείνες γυναίκες. Τον ρωτάει ο επίσκοπος. Είναι όλα αληθινά. Γιατί όμως όταν κοινωνούσαν είχαν τα πρόσωπα λαμπρά, κατάλευκα και φορούσαν κατάλευκα φορέματα και στραποβολούσαν μέσα σε ένα εκθαμβωτικό φως? Αυτό συνέβη γιατί οι γυναίκες συναθρίστηκαν στην αμαρτωλή ζωή τους, μετανόησαν με δάκρυα, στεναχμούς, ελεημοσύνη και εξομολόγηση και υποσχέθηκαν να μην ξαναπέσουν τις ίδιες αμαρτίες. Έτσι ο Θεός τις συγχώρησε και από τότε ζουν με σοφροσύνη και ευσέβεια. Οι κακότροπες ασκήτριες. Τα μέσα του 6ου αιώνα ασκήτευαν στα περίχωρα της Ρώμης δύο παρθένες. Προέρχονταν από αρχοντική οικογένεια και έμεναν κοντά στο μοναστήρι του Οσίου Βενεδίκτου. Κάποιος ευφυής χριστιανός φρόντιζε να τις προμηθεί διότι είχαν ανάγκη. Αυτές όμως με την έπαρση της αριστοκρατικής του καταγωγής καθημερινά ειρωνεύονταν, έβριζαν και πρόσβαλαν τον καλόν εκείνον άνθρωπο. Κάποτε πια δεν άντεξε άλλο τη συμπεριφορά τους που είχε γίνει πραγματικά αφόρητη και πήγε και παραπονήθηκε στον Όσιο Βενέδικτο. Μετά από αυτό ο Όσιος κάλεσε τις δύο κόρες και τις μάλωσε αυστηρά. Για να διορθωτείτε και να περιορίσετε τη γλώσσα σας, γιατί αλλιώς δεν θα σας μετάλαβω. Μα εκείνες δεν άλλαξαν καθόλου και δυστυχώς μετά από λίγο καιρό πέθαναν και οι δύο. Τις έθαψαν μέσα στην εκκλησία όπως συνηθιζόταν τότε. Από τη μεριά της ταφής τους όμως άρχισε να γίνεται κάτι φοβερό. Σε κάθε θεία λειτουργία τη στιγμή που ο διάκονος καλούσε όσους δεν θα κοινωνούσαν να βγουν από το ναό, μία ευσεβής γυναίκα είχε υπηρετήσει σαν παραμάνα τους και έφερνε πάντα προσφορές για τις ψυχές τους. Έβλεπε τις δύο παρθένες να σηκώνονται από τους τάφους τους και να βγαίνουν έξω. Όταν αυτό έγινε αρκετές φορές, τρέχει με κλάματα η γυναίκα στον Όσιο Βενέδικτο, πέφτει στα πόδια του και του φανερούν την τρομακτική οπτασία. Αμέσως ο Όσιος τους δίνει μία προσφορά και της λέει: πηγαίνετε έτσι στον ιερέα και παρακαλέσετε τότε να λειτουργήσει για την ανάπαυση των ψυχών τους. Έτσι θα λυθούν από το επιτίμιο της ακοινωνισίας. Και πραγματικά αυτό έγινε. Ο ιερέας τέλεσε για χάρη του στη θεία λειτουργία με την προσφορά του Οσίου Βενεδίκτου και τότε η γυναίκα δεν τη ξαναείδε να βγαίνουν από την εκκλησία. Η τιμωρία και η λύτρωση. Στα χρόνια του Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Νέου, πλήθος από σκήθες με δική του διαταγή ξεκίνησαν για την Ανατολή. Κάποτε έφτασαν και στην Τραπεζούντα. Ανάμεσά τους ήταν κάποιος δεμένος με αλυσίδες, γιατί είχε μέσα του ολόκληρη λεγιόν από πονηρών πνευμάτων. Οι άλλοι σκήθες τον πρόσεχαν νύχτα μέρα από φόβο, μήπως οι δαίμονες τον ρίξουν στη φωτιά και τον κάψουν ή να πνίξουν στο νερό και τον γκρεμίσουν σε κανένα βάραθρο. Πριν δαιμονιστεί ο σκήθης αυτός, από νέος ακόμα έκανε τα θελήματα των δαιμόνων και ζούσε ζωή ακόλαστη. Κάποτε όμως έκανε μια φρικτή ασέβεια. Στη βασιλεύουσα όπου είχε πάει μαζί με άλλους ομόφυλούς του, επισκέφθηκε μια εκκλησία. Εκεί μάλλον αβάφτιστος και ακάθαστος τόλμησε να πλησιάσει το Άγιο Ποτήριο την ώρα της Θείας Μεταλήψεως και να κοινωνήσει. Την ίδια όμως στιγμή παραδόθηκε από απάνθρωπους δαίμονες, τους απάνθρωπους δαίμονες που άρχισαν από τότε να τον βασανίζουν αλίπητα. Σε αυτήν λοιπόν την κατάσταση έφτασε στην Τραπεζούντα. Οι σύντροφοί του μαθαίνοντας για τα πολλά θαύματα του Αγίου Ευγενείου τον έφεραν στο ναό του. Στο μεταξύ η σατανική λεγιώνα τον έκανε να σπαράζει και να αφρίζει. Πώς τόλμησες τον φοβέριζαν τα δαιμόνια να μεταλάβεις τον Χριστό αφού είσαι δικός μας? Θα σε εξαφανίσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο. Κανένας δεν θα σε γλιτώσει από τα χέρια μας. Ενώ όμως κόμπαζαν και απειλούσαν οι μυαροί δαίμονες, τι κάνει ο γρήγορος βοηθός των ανθρώπων, ο ένδοξος Ευγένιος? Παρακαλεί τον φιλάνθρωπο δεσπότη και να σπλαχνιστεί το πλάσμα του και να το απαλλάξει από την τυραννία του Σατανά. Και με τις παρακλήσεις του λυγίζει τον πολυέλεο Κύριο. Καθώς στεκόταν λοιπόν ο δαιμονισμένος μπροστά στο λείψανο του Αγίου, ήρθε σε έκσταση. Του φάνηκε πως είδε τον Χριστό να κατεβαίνει από τον ουρανό μέσα στην εκκλησία. Εκεί αφού του θύμισε τις βέβλες πράξεις που από νέος είχε κάνει, άρχισε να τον ελέγχει αυστηρά. Με όλες αυτές τις παρανομίες του κατέληξε ο Κύριος με λύψες πάρα πολύ. Δεν είσαι άξιος ελέος, για χάρη όμως του αγαπητού μου Ευγενείου σε λυπήθηκα και θα σε ελεήσω. Και γυρίζοντας τον μάρτυρα που στεκόταν δίπλα του ηκετευτικά συνέχισε: γιάτρεψε τον Ευγενείο αφού κατέφυγε στην προστασία του. Αμέσως ο Ιησούς εξαφανίστηκε. Ο Άγιος είπε τότε στο δαιμονισμένο: αυτό το κακό το έπαθες επειδή κοινώνησες τάχρα τα μυστήρια ενώ ήσουν αβάφτιστος και βουτυγμένος στις αμαρτίες. Ο σκήθης συνήλθε από την έκσταση. Είδε τότε αισθητά πια
να βγαίνει φωτιά από τα Άγια Λείψανα, να μπαίνει στο στόμα του και να τα καίει, και έτσι του φάνηκε τα σταθεσοδικά του. Όσοι εκεί κοντά μπόρεσαν να δουν με τα ίδια τους τα μάτια τη δύναμη του Αγίου Ευγενίου που βασάνιζε και του μερούσε εξουσιαστικά τους πονηρούς δαίμονες, διώχνοντάς τους βία μέσα από τον ταλέπορο άνθρωπο, άφριζε και ίδρωνε και χτυπιόταν ο σκήθης, ώσπου ελευθερώθηκε εντελώς από τα κάθαρτα πνεύματα. Ειρηνικός πια και ανενόχλητος, συχάθηκε την παλιά του ζωή και δεν έπαψε να τον ευχαριστεί τον θαυματουργό μάρτυρα που τον ευεργέτησε. Αυτά όλα είναι από το βιβλίο Ευεργετινός και από τους 4 τόμους. Ο λειτουργός Άγγελος στην Κύπρο, στο χωριό Τροχιάδες, 10 χρόνια πριν από την άλωση του νησιού 1571, ζούσε κάποιος ανάξιος ιερέας. Με τη συνεργεία του πονηρού είχε πλανηθεί και είχε μάθει στην εντέλεια τη μαγική τέχνη. Είχε φτάσει μάλιστα στο κατάστημα να τρώει και να πίνει σε ιερά σκεύη μαζί με πόρνες. Η θεία δίκη όμως σύντομα τον τιμώρησε. Μόλις πληροφορήθηκε ο άρχοντας της περιοχής στην πολιτεία, τον καταδίκασε σε θάνατο. Και ενώ ο μελοθάνατος οδηγήθηκε στη μέση του αμφιθεάδρου, κάποιος σύμβουλος του άρχοντα τον ρώτησε: «Πες μου, μιαρέ, με τι καρδιά, με τι χείλη, με τι χέρια τολμούσες να πλησιάζεις τον αμόλυντο? Δεν έτρεμες μήπως σε κάψει κεραυνούς, μήπως σε καταπιεί η γη? Πώς τολμούσες εσύ και προσκυνούσες τον διάβολο να μεταδίδεις τα μυστήρια στους χριστιανούς, τα θεία μυστήρια? Ορκίζουμε στο Θεό πως που πρόκειται να με κολλάσει», απάντησε τότε εκείνος, «πως την ώρα που έγινα μάγος και φαρμακός δεν λειτουργούσα εγώ. Μόλις έμπαινα στο Άγιο Βήμα κατέβαινε άγγελος από τον ουρανό, με έδαινε πιστάγωνα στην κολόνα και τελούσε εκείνος τη θεία λειτουργία. Τέλος, αφού κοινωνούσε τον λαό, με έλυνε και έφευγα». Η αμετανόητη γυναίκα. Κάποτε μια γυναίκα ζούσε με νηστείες και προσευχές. Φαίνονταν εξωτερικά ευλαβής, είχε όμως πολύ υπερηφάνεια και πίστευε πως ήταν αγία. Είχε επίσης τόση μνησικαγία που αν μάλλον με κάποιον άλλη, όχι μόνο δεν τη συγχωρούσε, μα ούτε ήθελε να την ξαναδεί στα μάτια της. Κάποτε αρρώστησε και κάλεσε τον πνευματικό, αλλά δεν εξομολογήθηκε καθαρά. Αυτό το συνήθιζουν μερικοί επιπόλαιοι χριστιανοί που κρίνουν τις μεγάλες αναμαρτίες και φανερώνουν τις μικρές. Τέλος, όταν ο ιερέας έφερε τα Άγια για να την κοινωνήσει, εκείνη γύρισε στον τοίχο το πρόσωπο και δεν μπορούσε ούτε να αντικρίσει το θείο Μαργαρίτη. Την ίδια στιγμή με θεία παραχώρηση ομολόγησε με δυνατή φωνή: «Πώς εγώ από υπερηφάνεια δεν συγχωρούσα όσους μου έφταιγαν, αλλά τους αποστρεφόμουν? Έτσι τώρα αποστρέφει και ο Κύριος το πρόσωπό του από μένα και δεν θέλει να μπει στην ανάξια ψυχή μου. Δεν θα τον δω στην ουράνια βασιλεία, αλλά θα καίγομαι στην αιώνια κόλαση». Και με αυτά τα λόγια ξεψύχησε. Ας διηγηθούμε και ένα σύγχρονο γεγονός. Κάποτε ένας ιερέας επλανήθη, άφησε την ιεροσύνη και έκανε κοσμική ζωή. Και ενώ είχε πάει σε μία παρέα με τους φίλους του, σε μία ταβέρνα και έτρωγαν και έπιναν, αυτός ήπια λίγο παραπάνω, εμέθησε και άρχισε πάνω εκεί να χλεβάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και άρχισε πάνω στο τραπέζι όπου ήταν όλα τα αποφάγια να λέει τις ευχές από την Αγία Κοινωνία. Και ό του θαύματος τι έγινε, φρίξον ήλιε. Ξαφνικά όλα αυτά τα αποφάγια, όταν διάβαζε τις ευχές και ποιήσουν το σώμα τούτο και το αίμα Κυρίου και τον ίνων, το σώμα Κυρίου, τον άρτων και τον ίνων αίμα Κυρίου, τότε όλα γέμισαν αίμα. Φοβισμένος και κατάπληκτος έπαθε σοκ ο άνθρωπος και επέστρεψε στην μετάνοια. Όλοι δε οι άλλοι που είδαν αυτό το συγκλονιστικό γεγονός συνταράχτησαν πολύ και φοβήθησαν και μετανόησαν. Η Θεία Κοινωνία θεραπεύει νόσους. Νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Η Θεία Κοινωνία και το δαιμόνιο. Φρίκη, τρόμος και πανικός κυριεύουν τα δαιμόνια όταν βρεθούν μπροστά στο σώμα και το αίμα του Κυρίου, τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό πάντοτε οι δαιμονισμένοι σπαράζουν και χτυπιούνται ελεηνά όταν πλησιάζουν τα τίμια δώρα, πράγμα που δεν συμβαίνει πριν από τον καθαγιασμό και τη μεταβολή τους. Είναι τούτο μία συνεχής και υπερήτρανη απόδειξη ότι η Θεία Κοινωνία είναι πράγμα της σώμα και αίμα Χριστού. Στο βίο του Αγίου Ευτυχίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης 6ο αιώνα υπάρχει ένα σχετικό περιστατικό. Στην περιοχή της Αμασίας, όπου είχε ένα διάστημα εξοριστεί, βρισκόταν ένα γυναικείο μοναστήρι που λεγόταν της Φλαβίας. Μερικές λοιπόν από τις μοναχές έφεραν στον Άγιο ένα πεντάχρονο κοριτσάκι που είχε κυριευθεί από δαιμόνιο και δεν πλησίαζε καν τη Θεία Κοινωνία. Όταν το πήγαιναν να κοινωνήσει, φώναζαν, χτυπιόταν, κλωτσούσε
και αποστρέφονταν με αηδία και τρόμο τα άχρατα μυστήρια. Την επόμενη ημέρα ήταν Κυριακή, ο Άγιος θα λειτουργούσε και θα κοινωνούσε τους πιστούς. Είπε λοιπόν να φέρουν και το κοριτσάκι. Πράγματι το έφεραν με πολλή βία και το ανάγκασαν να δεχτεί στο στόμα του τη θεία κοινωνία. Αμέσως όμως έβγαλε μία άγρια κραυγή, την έφτισε χάμω. Έφρυξαν όλοι, άφησαν το έξαλλο κοριτσάκι να φύγει και ο Άγιος μάζεψε με το στόμα του από το έδαφος το σώμα και το αίμα του Χριστού. Παρήγγειλε ωστόσο να του ξαναφέρουν το δαιμονισμένο πλάσμα την άλλη ημέρα. Όταν ήρθε ο Άγιος προσευχήθηκε και έχρισε όλα του τα μέλη με Άγιο Έλαιο. Ύστερα δοκίμασε να μεταλάβει πάλι. Το κορίτσι αφού αναστέναξε βαθιά κοινώνησε άφοβα και ήρεμα. Μόλις κατάπιε τη Θεία Κοινωνία άφησε μία άγρια κραυγή και αμέσως το πονηρό πνεύμα βγήκε από το στόμα του. Από τη στιγμή εκείνη το κοριτσάκι θεραπεύτηκε οριστικά και όλοι δόξαζαν το Θεό για τη δύναμη και τη φιλανθρωπία του. Το μολυσμένο Νάμα. Υπήρχε μια γυναίκα που ζούσε ζωή μαρτυρική γιατί ο σύζυγός της που ήταν μάλιστα ιερεύς καθημερινά την έδερνε και την έδευριζε. Ζητούσε λοιπόν να βρει ευκαιρία για να το χωρίσει. Η πρεσβυτέρα φανέρωσε τον πόνο της σε κάποια φίλη της και εκείνη πονηρή και αθεόφοβη της έδωσε την εξής σατανική συμβουλή. Αν θέλεις να πετύχεις το σκοπό σου, δώσε του να πιει μολυσμένο αίμα ανακατεμένο με κρασί. Μόλις το πιει θα τρελαθεί και η τρέλα του θα είναι μια θαυμάσια δικαιολογία να το χωρίσει. Πίστηκε λοιπόν η Παπαδία και αμέσως το φρικτό εκείνο και ετοίμασε εκείνο το φρικτό κατασκεύασμα. Κατά λάθος όμως το έβαλε στο μπουκάλι όπου συνήθιζε ο παπάς να βράζει το κρασί για θεία ευχαριστία. Έτσι μια μέρα που ο σύζυγός θέλησε να λειτουργήσει πήρε το μπουκάλι με το μολυσμένο Νάμα και τέλεσε με αυτό τη θεία λειτουργία. Πού να φανταστεί το σατανικό σχέδιο της πρεσβυτέρας σου. Και να το θαύμα, το μελισμένο μείγμα με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έγινε αίμα Χριστού και όσοι μετέλαβαν, πρώτος ο ίδιος ιερέας, όχι μόνο δεν τρελάθηκαν, αλλά το δέχτηκαν εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Όταν αργότερα η πρεσβυτέρα αναζήτησε το μπουκάλι και δεν το βρήκε, κατάλαβε τι είχε γίνει και συγκλονίστηκε. Φεύγει γρήγορα και πηγαίνει στο πνευματικό. Εκεί εξομολογείται με θρήνο και οδύνει το αμάρτημά της πιστεύοντας πως μολύνθηκαν όχι μόνο ο παπάς και οι πιστοί αλλά και τα τίμια δώρα. Ο πνευματικός όμως αποκρίθηκε. Μάθε γυναίκα πως ούτε τα άγια δώρα ούτε ό,τι συμμετέλαβαν μολύνθηκαν. Αντίθετα με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος αγιάστηκαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως εσύ δεν αμάρτησες. Και αν θέλεις να μ' ακούσεις, αφήστε τον κόσμο και εσύ και ο ιερέας σύζυγός του και πηγαίνετε να γίνετε μοναχοί. Πιστεύω πως τώρα πια αυτό είναι το συμφέρον της ψυχής σας. Η κατάλυση του φιδιού στο νησάκι των Ψαρών, στην πατρίδα του Πυρπολιτή Κανάρη, δεν υπάρχουν φίδια. Παλαιότερα εκεί στην περιοχή Φιδόλαγος υπήρχε το μοναστήρι της Αγίας Ματρόνας. Καθώς φανερώνει η ονομασία στον τόπο εκείνο, αφθονούσαν τα φίδια. Κάποτε σε μια θεία λειτουργία ένα μικρό φίδι έπεσε μέσα στη θεία κοινωνία. Ο ιερεύς το είδε και έφρεξε. Τι να έκανε, να το πετάξει δεν μπορούσε. Γιατί είχε εμποτιστεί από τη θεία κοινωνία. Αναγκάστηκε λοιπόν και το έφαγε. Για χάρη του μαρτυρίου τον σκέπασε και δεν έπαθε η χάρη του μυστηρίου τον σκέπασε και δεν έπαθε τίποτε. Κουράστηκε όμως πολύ ψυχικά, αγανάκτησε και παρακάλεσε με δυνατή κραυγή τον Χριστό να εξαφανίσει τα φίδια από το νησί. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν παρουσιάστηκε στα Ψαρά ούτε ένα φίδι. Πολλές φορές έφεραν δοκιμαστικά από τα γειτονικά νησιά, αλλά τα φίδια προχωρούσαν 3-4 μέτρα και ψοφούσαν. Το χώμα μάλιστα από το Φιδόλακο, αν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές, σώζει από τα φίδια. Πολλοί ξένοι παίρνουν χώμα από την περιοχή αυτή, το μεταφέρουν σε άλλα μέρη και σε όποιο σπίτι το σκορπίζουν, εκεί φίδια δεν παρουσιάζονται. Ισίαση ψυχής και σώματος. Πολλές από τις θαυματουργικές θεραπείες του Αγίου Ιωάννη του Κωνσταντής 1829-1908 του σύγχρονου κοσμαγάπη του Αγίου του Ρωσικού Βορρά έγιναν με τη Θεία Μετάληψη. Η αματική του δύναμη εκδηλωνόταν κυρίως την ώρα της μεταδόσης των αγράντων μυστηρίων με τη βαθιά πίστη που ενέπνεε. Που ενέπνεε οι ασθενείς κοινωνούσαν πραγματικά ισίαση ψυχής και σώματος. Ο ιερεύς Βασίλειος Σούστιν διηγείται πως όταν ήταν πολύ νέος ακόμα ο πατέρας του αρρώστησε βαριά από φυματίωση του λάριγκα. Ο καθηγητής Σιμονόφσκι δήλωσε πως ο ασθενής είχε ζωή μόνο για 10 μέρες. Ο πατήρ Ιωάννης βρισκόταν τότε στην Κωνσταντίνη. Του έστειλαν τηλεγράφημα. Σε 5 μέρες έφτασε. Γιατί δεν με πληροφορήσατε πως αρρώστησε τόσο βαριά, θα έφερνα μαζί μου τη Θεία Κοινωνία. Και γυρίζοντας τον άρρωστο τον ρώτησε, πιστεύεις πως με τη δύναμη του Χριστού μπορείς να σε βοηθήσω. Εκείνος έγνεψε καταφατικά. Τότε ο άνθρωπος του Θεού φύσηξε στο στόμα του 3 φορές σε σχήμα σταυρού. Ύστερα χτύπησε με το χέρι το τραπεζάκι που είχε τα γιατρικά και είπε, πέταξε τα αυτά, είναι άχρηστα. Έλα όμως στην Κωνσταντή να σε κοινωνήσω τα άχραντα μυστήρια. Θα σε περιμένω. Όταν το έμαθε ο γιατρός, είπε πως ο άρρωστος θα πέθαινε στο δρόμο. Εκείνος όμως πήγε
πήγε τελικά στην Προστάνδη, όπου ο Άγιος τον κοινώνησε. Παρέμεινε εκεί 2 μέρες. Όλες οι πληγές του έκλεισαν και μόνο η φωνή του ήταν ακόμη δυνατή. Όταν γύρισε στο σπίτι, ο γιατρός απόρρισε. Αυτό δήλωσε μπροστά σε όλους. Είναι πρωτοφανές, είναι ένα ολοφάνερο. Ο θάνατος πατέρας έζησε ακόμα 25 χρόνια. Σε παλιές βιογραφίες του Αγίου αναφέρεται και η ακόλουθη περίπτωση θεραπείας μιας ηλικιωμένης γυναίκας μετά από τη θεία μετάληψη. Να κοινωνήσετε, συνήθως ο πατήρ Ιωάννης, και ο Κύριος θα σας κάνει καλά. Είμαι ηλικιωμένη, έλεγε η άρρωστη, και γι' αυτό δεν θα μπορέσω να γιατρευτώ. Δεν είναι δική μας δουλειά να γνωρίζουμε τους καιρούς και τις προθεσμίες του Θεού, απήντησε εκείνος. Κοινώνησε στο παρελθόν, συμπλήρωσαν οι συγγενείς της. Οι πρώτοι χριστιανοί, δήλωσε τότε ο Άγιος, κοινωνούσαν καθημερινά και εσείς δεν θέλετε να την κοινωνήσετε τώρα που έχει τόση ανάγκη. Τελικά η άρρωστη κοινώνησε και πολύ σύντομα γιατρεύτηκε. Χαρακτηριστική είναι και η θαυμαστή θεραπεία της πριγκίπτσας Ζητανή Γιουσούποβα, που έπαθε μόλυνση του αίματος ύστερα από ένα πρόωρο τοκετό. Την επισκέφθηκε ο Άγιος όπως διηγείται η ίδια. Κάθεσε στο κρεβάτι της και της είπε: Αν θα ζήσετε ή όχι είναι υπόθεση του Θεού. Εσείς όμως πρέπει να προετοιμαστείτε για μια νέα ζωή με τη μετάλλευση των αχράντων μυστηρίων. Εγώ, πάτερ, ετοιμάζομαι για να κοινωνήσω πριν το Πάσχα. Αν και το Πάσχα είναι κοντά, επέμενε τότε εκείνος, δεν έπρεπε να αναβάλλεται. Είμαι έτοιμος να φέρω αμέσως τα τίμια δώρα. Στην επιμονή του δέχτηκε και αφού κοινώνησε με συνέστηση και χαρά, κοιμήθηκε για 6 ώρες. Όταν ξύπνησε ήταν εντελώς υγιής. Ο καθηγητής Μπότκιν που την παρακολουθούσε, βλέποντας τέτοια αναλλαγή, έμεινε για πολλή ώρα σιωπηλός. 2 δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό του. Ύστερα ψηφίζει σκεπτικός. Δεν κατορθώσαμε εμείς οι άνθρωποι τη θεραπεία αυτή. Ο ίδιος ο Άγιος διηγείται και τα ακόλουθα παρόμοια γεγονότα. Ένας άρρωστος έπασχε από θανάσιμο έλκο στο μάχο. Υπέφερε για 9 μέρες χωρίς την παραμικρή ανακούφιση από τους γιατρούς. Προσευχήθηκα θερμά για αυτόν λέγοντας: Κύριε, είσαι η ζωή μας. Όσο εύκολα μπορώ εγώ να σκεφτώ τη θεραπεία, τόσο εύκολα μπορείς εσύ να τη χαρίσεις. Γιατρέψε λοιπόν τον δούλο σου Βασίλειο από τη φοβερή του πάθηση. Ύστερα τον κοινώνησε, αλλά και εκείνος δέχτηκε τη θεία μετάληψη με σταθερή πίστη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε καλά και το βράδυ σηκώθηκε από το κρεβάτι. Ο Δεσπότης Χριστός τον είχε ελεήσει και του χάρισε την υγεία. Εκπλήσουμε με τη ζωογόνο δύναμη των αχράντων μυστηρίων. Μία αγριούλα πάλι είχε αιμοπτήσεις. Ήταν πολύ αδύνατη και δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα. Μόλις όμως την κοινώνησα, άρχισε να συνέρχεται. Κάποια κοπέλα είχε φτάσει στα πρόθυρα του θανάτου. Τη θεράπευσε και αυτή η θεία μετάληψη. Δόξα στα ζωοποιά σου μυστήρια, Κύριε. Δεν παραλείπει τέλος ο ζηλωτής των αχράντων μυστηρίων να διαχειρίσει τη θαυματουργική τους δύναμη με την ακόλουθη προτροπή. Να προσκαλείτε στο σπίτι σας τον ιερέα με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Να πιστεύετε όπως πίστευε ο Ιάιρος ότι θα εκπληρωθούν οι επιθυμίες σας. Στην ιερατική μου διακονία έχω πολλά παραδείγματα ασθενών που σύντομα έγιναν καλά με τη θεία κοινωνία.